Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση καταρχάς, μόλον ότι δεν θα μιλήσει ο πατήρ Θεόδωρος σήμερα. Ευχαριστώ και τον πατέρα Θεόδωρο για την αφορμή αυτή και για την τιμή βέβαια αυτή της παραχωρήσεως εδώ επ' ολίγων της θέσης αυτής για να παρουσιάσουμε ένα θέμα με το οποίο πάλι και εγώ καθυπακόην παλαιότερα ασχολήθηκα, με το θέμα της μοναρχίας της Αγίας Τριάδος. Με το θέμα αυτό ασχοληθήκαμε παλαιότερα πριν από αρκετά χρόνια, το 2019, με εισήγηση που κάναμε σε σχετικό συνέδριο για το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο με τίτλο άρθρου «Η ενδοτριαδική μοναρχία του Πατρός και ο καινοφανής μονάρχης της φαναριωτικής εκκλησιολογίας». Αυτό το θέμα το ανέλαβα τότε διότι είχα ασχοληθεί κάπως με την εκκλησιολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα, που έχει αποθάνει ήδη, και γιατί βέβαια το θέμα αυτό, που είναι τριαδολογικό αλλά και εκκλησιολογικό, έχει άμεση σχέση με τα όσα δυστυχώς συμβαίνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα αυτής της εισηγήσεως του άρθρου ήταν κοπιώδες βέβαια, ήταν καρπός κοπιώδους ερεύνης. Πάντως είχε ενδιαφέρον και εμένα προσωπικώς, αλλά νομίζω και σε άλλους, αποκάλυψε πολλά πράγματα και είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η παρουσίαση της σχετικής διδασκαλίας περί μοναρχίας της Αγίας Τριάδος και των νέων επιπτώσεων της διδασκαλίας αυτής στην εκκλησιολογία να μεταφραστεί και στα ρωσικά. Είχαν πολύ ενδιαφέρον οι Ρώσοι και έγιναν δύο εκδόσεις. Η μία έκδοση έγινε από το κελί του Αγίου Μοδέστου, ρωσικό κελί στο Άγιον Όρος, και είναι αυτή εδώ, η οποία μοιράστηκε και σε αρκετούς προσκυνητές από ό,τι ξέρω. Και μετά από ένα χρόνο και παραπάνω, μου έκαναν την τιμή οι εκδόσεις Ποζνάνια της Μόσχας, οι οποίες είναι πολύ επίσημες εκκλησιαστικές εκδόσεις, να κάνουν νέα έκδοση με εισαγωγή του Ηγουμένου Διονυσίου Σιλιόνοφ, είναι ελληνομαθής, ελληνιστής, υψηλός κληρικός του Πατριαρχείου Μόσχας και παλαιός γνωστός και φίλος. Η εισήγηση υποθέτω ότι είναι καλύτερη από το άρθρο καθεαυτό το δικό μου. Ακριβώς διότι έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό στο πώς βλέπει πια το φανάρι τη θέση του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το άρθρο αυτό ολόκληρο, η ενδοτριαδική μοναρχία του Πατρός, μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα της κατανήξεως, όλο με τις υποσημειώσεις του. Το θέμα είναι κατεξοχήν τριαδολογικό, αφορά δηλαδή στην διδασκαλία της Εκκλησίας περί της Αγίας Τριάδος, αλλά σαφώς μετά γίνεται και εκκλησιολογικό, διότι προσπαθεί να γίνει αξιοποίηση της διδασκαλίας αυτής τώρα πια, ώστε να μεταφερθεί αυτή η μοναρχία της Αγίας Τριάδος μέσα στην Εκκλησία, και αντί να έχουμε συνοδικότητα, να έχουμε μοναρχία, να έχουμε ένα είδος παπισμού μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δεν προκύπτει από τους πατέρες, αλλά είναι καινοφανής προσπάθεια, είναι νεοτερισμός. Και βέβαια αυτό συμφέρει πάρα πολύ τη νέα τάξη πραγμάτων. Ας πάρουμε τα πράγματα λοιπόν λίγο αντίθετα, με παραγωγικό συλλογισμό, να ξεκινήσουμε από τα γενικά και να πάμε προς τα ειδικά. Ξέρουμε όλοι ότι πορευόμαστε προς την υλοποίηση της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησεως. Ως χριστιανοί ξέρουμε ότι όλο αυτό αποσκοπεί στο να έρθει ο Αντίχριστος. Οπότε θέλουμε συνενώσεις οικονομιών, πολιτιών, θρησκειών και πολιτισμών. Για να γίνει αυτό βεβαίως, επειδή κύριος παράγοντας στη ζωή των ανθρώπων είναι η θρησκεία, πρέπει να έχουμε και θρησκευτικές ενοποιήσεις. Είναι ο σκοπός της νέας τάξης πραγμάτων να φέρει μια ενότητα κουλτούρας, πολιτισμού και θρησκείας. Όσοι λοιπόν αντιμετωπίζουν, και χριστιανοί πολλές φορές, εσφαλμένα τη νέα τάξη πραγμάτων μόνο πολιτικά ή οικονομικά, με μαρξιστικό σκέπτεστε, εσφάλουν. Σκοπός των νεοταξιτών δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε η πολιτική ισχύς. Σκοπός είναι να γίνουμε πολιτισμικά και θρησκευτικά ένας χυλός. Και επί του χυλού αυτού να έρθει ο Αντίχριστος να βασιλεύσει και ως θρησκευτικός ηγέτης και ως πολιτικός ηγέτης. Και βέβαια ο κύριος φορέας υλοποίησης της νέας τάξης πραγμάτων, ως
ο μοναδικός πόλος γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα, μονοπολικός κόσμος προς το παρόν, είναι η Αμερική, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας από τους θεωρητικούς της παγκοσμιοποίησεως και πρώτος γενικός διευθυντής της UNESCO, ο Τζούλιαν Χάξλεϊ, πολύ γνωστός διανοητής, έχει δηλώσει σε άρθρο του το 1979 ότι απαιτείται παγκοσμίως, πέραν της πολιτικής ενοποίησεως, μια ενοποίηση παραδόσεων και νοοτροπίας. Λέει σε άρθρο του στο περιοδικό Ουμανιστής ότι η ενοποίηση των παραδόσεων μέσα σε μια κοινή δεξαμενή εμπειρίας, επιγνώσεως και σκοπού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω μεγίστη πρόοδο στην ανθρώπινη εξέλιξη. Συνεπώς, μολονότι η πολιτική ενοποίηση σε κάποια μορφή παγκοσμίου διακυβερνήσεως θα απαιτηθεί για να γίνει επίτευξη του επομένου σταδίου, όμως η ενοποίηση των πραγμάτων του νόος είναι όχι μόνο απαραίτητη επίσης, αλλά μπορεί να ανοίξει το μονοπάτι και για άλλους τύπους ενοποίησεως. Παρόμοια, γράφει και το 1990 ο Ρόμπερτ Μίλλερ, ο οποίος είναι ένας παγκοσμίως γνωστός εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, βραβευμένος από τον ΟΗΕ, νεοεποχήτης, εμπνευσμένος από τις θεότητες της νέας εποχής, της Αλίκης Μπέιλι, είναι οπαδός της Αλίκης Μπέιλι, της Θεοσοφικής Εταιρείας, δήλωνε τη σημασία που ο Πάπας Ρώμης αναμενόταν να έχει για την πρόθεση μιας νέας παγκόσμιας πνευματικότητας. Γράφει λοιπόν στο έργο του «Εκθέσεις επί της παιδείας», αχρονολόγητο, «Ελπίζω ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες θα έρθουν μαζί και θα καθορίσουν πριν από το τέλος αυτού του αιώνος, του 20ου, τους κοσμικούς νόμους οι οποίοι είναι κοινοί σε όλες τις πίστες τους». Να αναδειχθούν δηλαδή από όλες τις πίστες τα κοινά σημεία, έτσι, όχι οι διαφορές. Θα έπρεπε οι θρησκευτικοί ηγέτες να πούν στους πολιτικούς ποιοι είναι οι κοσμικοί νόμοι και τι ο Θεός ή οι θεοί ή ο κόσμος, το σύμπαν, αναμένει από τους ανθρώπους. Πρέπει επίσης να ελπίζουμε ότι ο Πάπας θα έλθει στα Ηνωμένα Έθνη πριν το έτος 2000, θα μιλήσει εκ μέρους όλων των θρησκειών και των πνευματιστών αυτού του πλανήτη και θα δώσει στον κόσμο μια θρησκευτική άποψη για το πώς η τρίτη χιλιετία θα πρέπει να είναι μια πνευματική χιλιετία, μια χιλιετία η οποία θα δει την ενσωμάτωση και αρμονία της ανθρωπότητος με την κτήση, με την φύση, με τον πλανήτη, με το σύμπαν και με την αιωνιότητα. Θρησκευτική λοιπόν ενοποίηση, ανάμιξη με ηγετικό ρόλο του Πάπα. Έτσι, επειδή θέλουν λοιπόν οι νεοεποχήτες και οι νεοταξίτες μια θρησκευτική μοναρχία, διότι ελέγχοντας έναν άνθρωπο ελέγχουν δισεκατομμύρια. Έχεις τον Πάπα στα χέρια σου, έχεις από πίσω ένα δισεκατομμύριο πιστούς. Ό,τι πει ο Πάπας, ο επιγής αντιπρόσωπος του Χριστού, είναι δεδομένο. Θέλουν λοιπόν μοναρχία οι νεοταξίτες. Και επειδή το θέλουν αυτό το πράγμα, προωθούν παντού την έννοια της μοναρχίας. Η συνοδικότητα δεν τους βολεύει. Τα γεωπολιτικά θέματα μας ενδιαφέρουν και η μοναρχία, διότι τα θεολογικά θέματα προκάλεσαν γεωπολιτικές αλλαγές. Ενθυμούμαστε ότι ο μονοφυσιτισμός, επειδή μεγάλες περιοχές της αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα στα σύνορα, έγιναν μονοφυσιτικές, είχε σαν αποτέλεσμα ώστε αυτές οι περιοχές της αυτοκρατορίας μας, της Ρωμιοσύνης, να πέσουν ευκολότερα στα χέρια του Ισλάμ, γιατί έλειψε η ενότης πίστεως μεταξύ Ορθοδόξων και Αιρετικών. Επίσης, όταν έγινε η οικονομαχία, δόθηκε η αφορμή τότε εξαιτίας της θρησκευτικής συγκρούσεως της Ορθόδοξης Ρώμης με την αιρετική Κωνσταντινούπολη να αποσπάσει ο Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, το Ανατολικό Ιλυρικό, που είναι τα Βαλκάνια ουσιαστικά και εμείς, από την Ρώμη. Αλλιώς θα ήμασταν υπηγμένοι στην Ρώμη, και να μας φέρει ανατολικά. Και εκεί παραμείναμε. Από την άλλη, βέβαια, πολλές φορές θεολογικές αλλαγές δημιουργήθηκαν για να έχουν γεωπολιτικά αποτελέσματα. Και έχει αναπτυχθεί αυτό και από τον πατέρα Θόδωρο και από άλλους ιστορικούς και πατρολόγους, ότι ουσιαστικά οι Φράγκοι φτιάξαν δικιά τους θεολογία με το Φιλιόκβε και με άλλες αιρέσεις, ακριβώς για να διαχωριστούν από εμάς και να πούν ότι κοιτάξτε, κι εσείς οι Έλληνες έχετε θεολογία, αλλά κι εμείς δεν υπολοιπόμεθα, μπορούμε κι εμείς. Και φτιάξαν δική τους θεολογία ακριβώς για να διακριθούν από εμάς. Γιατί θέλαν να ανυψώσουν μια δική τους γερμανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε αντίθεση προς τη δική μας την ελληνική. Έτσι λοιπόν τώρα η εκκλησιολογία ενός ανατολικού μονάρχη που διαμορφώνεται στο φανάρι,
ως δεύτερου Πάπα, εξυπηρετεί τα συμφέροντα τα γεωπολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα μας σήμερα έχει πολλές διαστάσεις. Ερχόμενοι τώρα στον όρο μοναρχία και σε περίπτωση που κάποιος σε τυχαία μπει στο διαδίκτυο και δει την ομιλία, δεν έχει καμιά σχέση βέβαια με το πολίτευμα της μοναρχίας, δεν διαπραγματευόμαστε αυτό σήμερα. Η Εκκλησία έχει πολιτική θεολογία, η Εκκλησία έχει θεολογικό λόγο για το ποιο πρέπει να είναι το επηγής πολίτευμα, μοναρχία ή δημοκρατία, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτό σήμερα. Η μοναρχία την οποία θα αναλύσουμε είναι καθαρά θεολογική και αφορά στην Αγία Τριάδα. Ο όρος αρχή έχει πολλές έννοιες μέσα στη θεολογική γλώσσα. Στο διάλογο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού κατά Μανιχαίων μας δίδει πολλές έννοιες, πολλούς ορισμούς της αρχής και λέγεται αρχή κατά χρόνων, με χρονική έννοια αρχή, όπως λέμε ότι η αρχή ημέρας είναι η ανατολή του ηλίου. Υπάρχει αρχή κατά τόπους, ως λέγομεν αρχή οδού, η αρχή του οδού, με τοπική έννοια. Υπάρχει αρχή και κατά το αξίωμα και την εξουσία, όπως ο βασιλεύς είναι αρχή των υπηκόων. Υπάρχει αρχή κατά το φύση πρώτερον, η μονάδα είναι αρχή της διάδος, δεν μπορείς να έχεις δύο πράγματα αν δεν αρχίσεις από το ένα. Υπάρχει αρχή κατά την τάξη, ως, όπως λέμε, ότι πρώτον το του αναγνώστου αξίωμα ή τα του υποδιακόνου. Υπάρχει λοιπόν αρχή με την ιεραρχική έννοια. Και μετά υπάρχει και αρχή κατά το αίτιον, με την έννοια του αιτίου, και τούτο τριχώς, με τρεις τρόπους υπάρχει η αρχή ως αιτία. Ως φυσικό αίτιο, όπως λέμε ότι αρχή Υιού ο Πατήρ, κάθε πατέρας είναι η αρχή του Υιού του, άνευ του Πατρός δεν μπορεί να υπάρξει Υιός, και στα καθημάς δηλαδή, στα ανθρώπινα. Ή ποιητικών αίτιων, αρχή κτίσεως ο κτίσης, ή μιμητικών, αρχή της εικόνος το εικονιζόμενο. Αυτός που εικονίζεται είναι η αρχή για το απεικόνισμά του. Επίσης το πατριστικό λεξικό του Λάμπε, το οποίο συγκεντρώνει ορισμούς λέξεων βάσει της πατερικής, της θεολογικής γραμματείας, μας δίνει και πολλές άλλες έννοιες της αρχής, αλλά δεν θα επεκταθούμε σήμερα. Πολλές φορές βέβαια και κυρίως στην Αγία Γραφή, ο όρος αρχή έχει την έννοια τη χρονική. Θυμάστε ότι η ίδια η Αγία Γραφή αρχίζει με τη λέξη «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Στην αρχή, στη χρονική αρχή του κόσμου και της κτήσεως, της αισθητής, επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Και στην αρχή του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος». Εδώ η αρχή έχει χρονική έννοια. Όμως στην Αγία Τριάδα δεν έχουμε την λέξη αρχή και συνεπώς και μοναρχία με χρονική έννοια. Εδώ έχουμε κάποιες άλλες σημασίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως, η οποία είναι πολύτιμο βοήθημα και βάσει αυτού ο Πατήρ Θεόδωρος μας αναλύει τα πράγματα πολλές φορές στα δογματικά, γίνεται ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση των δύο διαφορετικών εννοιών της αρχής. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Εις πατήρ ο πατήρ και άναρχος του τέστην ανέτιος». Ένας είναι ο πατέρας και είναι άναρχος, δηλαδή ανέτιος. Δεν έχει αιτία, δεν τον προκάλεσε τον πατέρα κάποια αιτία. Ούγαρ έκτινος, δεν προέρχεται από κάποιον. «Εις Υιός ο Υιός», ο Υιός είναι ένας Υιός, δεν υπάρχει δεύτερος, «και ουκ άναρχος», δεν είναι άναρχος. Γιατί δεν είναι άναρχος? «Του τέστην ουκ ανέτιος», δηλαδή δεν είναι χωρίς αιτία. «Εκ του πατρός γαρ», ο Υιός έχει σαν αιτία τον πατέρα. «Είδε από την αποχρόνου λάβεις αρχήν, αν όμως ως αρχή εννοήσεις την χρονική αρχή και άναρχος». Αν δηλαδή την αρχή την πάρεις με χρονική έννοια, και ο πατήρ και ο Υιός είναι άναρχοι. Δεν έχουν χρονική αφετηρία στην ύπαρξή τους. Πάντοτε υπήρχε ο πατήρ, πάντοτε υπήρχε ο Υιός, πάντοτε υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Άμα πατήρ, άμα Υιός, άμα Άγιο Πνεύμα. «Ποιητής γαρ χρόνων, ούχι υποχρόνων». Διότι ο δημιουργός του χρόνου, που είναι ο Υιός μαζί με τον πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, δεν τίθεται υποχρόνων. Συνεπώς με τη χρονική έννοια δεν έχουμε μοναρχία. Με τη χρονική έννοια, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι άναρχοι, είναι δηλαδή συνάναρχοι. Δεν έχουν χρονική αφετηρία υπάρξεως.
ως προς την έννοια όμως της πηγής και αιτίας μέσα στη θεότητα, μόνος ο Πατέρας είναι άναρχος. Αυτή την διάκριση των διαφόρων ενιών της αρχής τη βλέπουμε και σε άλλο σημείο. Λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς στους λόγους αποδεικτικούς για το Άγιο, περί του Αγίου Πνεύματος, περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, λέει «Πατήρ μεν ουν και αρχή και αίτιον επί Θεού, πάντητε και πάντως εν». Ο Πατέρας δηλαδή είναι και αρχή και αιτία όταν ομιλούμε περί Θεού, οπωσδήποτε ένα. Αρχήν δε λέγω, όταν όμως εδώ τον αναφέρω τον Πατέρα ως αρχή, ούτην καταρχήν, δεν εννοώ τη χρονική έννοια της ενάρξεως, ουδέ τη δημιουργική, ούτε ότι είναι αρχή ως δημιουργός, ουδ ή το της δεσποτείας εστίν επώνυμον, ούτε την άλλη έννοια της αρχής, που είναι συνώνυμη με την εξουσία. Συνεπώς, η έννοια της αρχής είναι η χρονική, είναι επίσης η έννοια της αιτίας, βάσει της οποίας μόνος ο πατήρ είναι αίτιος μέσα στην Αγία Τριάδα, αλλά υπάρχει και η αρχή με την έννοια της δημιουργίας, ο Θεός είναι αρχή όλων μας γιατί είναι ο δημιουργός μας, και επίσης υπάρχει και με την έννοια της εξουσίας, ο Θεός είναι αρχή επί πάντων ημών γιατί εκείνος είναι δεσπότης και εμείς είμαστε δούλοι, όλα τα κτίσματα. Και υπάρχουν και άλλα πατερικά χωρία τα οποία ακριβώς κάνουν αυτή την διάκριση των ενιών. Υπάρχουν λοιπόν περί Θεού, για να συνοψίσουμε, τρεις βασικές έννοιες της αρχής κυρίως. Η θεογόνος αρχή ή η πηγή της θεότητος, η πρώτη αιτία που είναι υποστατική και ανήκει μόνο στον Θεοπατέρα. Υπάρχει η δημιουργική και δεσποτική, εξουσιαστική δηλαδή αρχή, που είναι φυσική, είναι της φύσεως και επειδή είναι της φύσεως είναι και των τριών υποστάσεων, Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Και τρίτον βέβαια, όπως είπαμε, με αρνητική σημασία είναι η χρονική σημασία της αρχής, του ανάρχου και συνανάρχου των θείων προσώπων. Η μοναρχία δεν έχει σχέση με την χρονική αυτή σημασία. Όταν αναφερόμαστε σε μοναρχία δεν έχει καμιά χρονική σημασία, αλλά μόνο ο Υιός έχει κατά την ανθρώπινη φύση του χρονική αρχή, κατά την γέννησή του από την Παναγία μας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Χριστός, επειδή έχει δύο φύσεις, κατά τον Πατέρα είναι άναρχος, δεν έχει αρχή, επειδή είναι άναρχη η Θεία Φύση, αλλά έχει αρχή κατά την ανθρώπινη του φύση. Ο όρος μοναρχία χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά μέσα στην υμνολογία μας και αρκετά συχνά στη θεολογία μας. Έχω εγώ δει εδώ μια ολόκληρη λίστα από τους τριαδικούς κανόνες που διαβάζουμε στο μεσονυκτικό της Κυριακής. Οι κανόνες ανήκουν στον Μητροφάνη Σμύρνης, ο οποίος ήταν επιφανής θεολόγος και ανήκει στους Ιγνατιανούς, στους οπαδούς του Αγίου Ιγνατίου του Πατριάρχου, που ήταν αντίπαλοι του Μεγάλου Φωτίου. Σε κάθε ήχο και στους 8 ήχους, στους κανόνες αυτούς γίνεται λόγος περί μοναρχίας της Αγίας Τριάδος. Στον πρώτο ήχο, που είχαμε σήμερα στην τρίτη οδή, λέει «Συ πάλε σαφώς το Αβραάμ ο σώθης τρισυπόστατος», όπως εσύ σαφώς παλιά φάνηκες στον Αβραάμ με τρεις υποστάσεις, μοναδικός τε φύση θεότητος, αλλά είσαι ένας ως προς την φύση της θεότητος, ο Θεός είναι ένας κατά τη φύση και τρεις κατά τα πρόσωπα, θεολογία στο ακρεφνέστατον τυπικός ενέφηνας, εφανέρωσες συμβολικά την ακρίβεια του ακρεφνές της θεολογίας και πιστός υμνούμενσε των μονάρχην θεών και τρισήλιον. Και σε υμνούμε πιστός τον Μονάρχη Θεό και Τρισήλιο. Αναφέρεται η μοναρχία του Θεού εν συνόλο πάρα πολλές φορές. Και ερχόμαστε συγκεκριμένα τώρα στην μοναρχία. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, στον τρίτο θεολογικό λόγο του, έχει ένα πολύ σημαντικό ορισμό της μοναρχίας. Λέει τα εξής: «Ημίν δε μοναρχία το τιμόμενον από μας, τιμάται, προσκυνείται, δοξολογείται η μοναρχία. Μοναρχία δε, ουχ ειν εν περιγράφει πρόσωπον, αλλά εκείνη η μοναρχία την οποία δεν καθορίζει, δεν περιγράφει ένα πρόσωπο. Αλλήν φύσεως ομοτιμία συνίσθηση, αλλά η οποία συνίσταται
στο ότι η Θεία Φύση είναι ομότιμη, έχει την ίδια τιμή και στις τρεις υποστάσεις της, και γνώμης σύμπνοια και ταυτότης κινήσεως και σύνευσης προς το εν τον εξ αυτού, το όπερ αμήχανον επί της γεννητής φύσεως. Και τούτο εστίν ημίν ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Από μας δηλαδή τιμάται η μοναρχία, η οποία δεν αφορά σε ένα πρόσωπο, αλλά εκείνη η μοναρχία που αναφέρεται στην ομοτιμία της Θείας Φύσεως, δηλαδή στην ίδια τιμή και των τριών προσώπων, και στη σύμπνοια της γνώμης και στο ότι έχουν ταυτότητα κινήσεως τα τρία πρόσωπα και η σύνευσης, η σύγκληση προς την αιτία, αυτών που προέρχονται από την αιτία, δηλαδή Υιού και Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα, το οποίο είναι αδύνατο σε κτιστή φύση, σε δημιουργημένη. Και αυτό είναι ο Πατήριος και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την μοναρχία εδώ την περιορίζει κυρίως στη μοναρχία όλης της Αγίας Τριάδος. Γιατί όπως θα δούμε, υπάρχουν δύο είδη μοναρχίας όταν αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα. Είναι η μοναρχία της Αγίας Τριάδος επί της φύσεως, δηλαδή ο Θεός ως μονάρχης εξουσιάζει, συντηρεί όλη τη φύση, όλα τα κτίσματα, επειδή τα δημιούργησε. Υπάρχει και ένα δεύτερο είδος μοναρχίας που θα δούμε παρακάτω, που είναι μέσα στην Αγία Τριάδα, ότι ο Θεός Πατήρ είναι μονάρχης, επειδή είναι η μοναδική πηγή της θεότητος. Στα πλαίσια της εργαλειοποίησης της μοναρχίας από τους αιρετικούς οικουμενιστές, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, πρωτού γίνει Αμερικής όταν ήταν Προύσης, όπως κάνω συνήθως οι αιρετικοί, κολόβωσε αυτό το σημείο και χρησιμοποίησε μόνο την πρώτη φράση και έκοψε όλα τα υπόλοιπα. «Ημίν δε μοναρχία το τιμόμενον». Εμείς τιμούμε τη μοναρχία. Γιατί? Για να χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, υπέρ του παπισμού, του νέου παπισμού του Βαρθολομαίου. Και δεν αναφέρει ότι αυτή η μοναρχία, όπως την αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι όλης της Αγίας Τριάδος. Θα παραδράμω αρκετά γιατί έχουμε μπροστά μας πολλά. Η μοναρχία της Αγίας Τριάδος επί των κτισμάτων, όπως είπαμε λοιπόν, είναι φυσική. Ανήκει και στα τρία πρόσωπα, είναι κοινή των τριών προσώπων γιατί είναι της ουσίας τους. Επειδή η Θεία Φύση είναι δημιουργός όλων των κτισμάτων και τα τρία πρόσωπα που μας έχουν δημιουργήσει, δημιουργήσε ο Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι και μας εξουσιάζει ως Θεός, είμαστε όλοι δούλοι, άλλοι είμαστε πιστοί δούλοι και υπήκοοι και άλλοι όπως οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί άνθρωποι και οι ασεβείς, μολονότι είναι δούλοι, είναι αντάρτες δούλοι, αλλά κατά φύσεν είναι δούλοι Θεού. Και αυτή η μοναρχία της Αγίας Τριάδος, γιατί χρησιμοποιείται από τους θεολόγους, γιατί αναφέρεται ως μοναρχία? Για δύο λόγους. Πρώτον, για να δείξει η Ορθόδοξη Θεολογία, όταν μιλά περί μοναρχίας, ότι έχουμε ένα Θεό. Δηλαδή, το ότι πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, σε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, αυτό δεν συνιστά τριθεία, δηλαδή πολυθεία, αλλά ότι είναι ένας Θεός. Γι' αυτό αναφέρεται η μοναρχία, σε αντίθεση με την πολυθεία και πολυαρχία ή με την διαρχία. Επίσης, για να δείξει ότι ο Θεός, μολονότι έχουν αντιστρατευθεί σε Αυτόν και έχουν επαναστατήσει εναντίον Του οι δαίμονες, οι οποίοι είναι κατά φύση δούλοι, αλλά είναι επαναστάτες δούλοι, και οι αμαρτωλοί άνθρωποι, παρά τα αυτό ο Θεός εξακολουθεί να είναι μονάρχης. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Δεν μπορεί να Του αντισταθεί τίποτε. Δεν υπάρχει ισοδύναμη, αρνητική, κακή πηγή δυνάμεως και παντοκρατορίας πλην του Θεού. Αντιθέτως, σε πολλά θρησκευτικά συστήματα, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δυστυχώς. Μας λέει ο Θεόφιλος ο Απολογητής στον λόγο του προς Αυτόλικον, ή τα υποτίθενται αυτοί οι αντίθετοι προς εμάς, μη χριστιανοί, Θεών και ύλην αγέννητων. Δηλαδή λένε ότι και ο Θεός είναι αγέννητος, αδημιουργητός, αλλά και η ύλη. Υπάρχουν φιλοσοφικά συστήματα όπως ο Πλατωνισμός που λέει ότι η ύλη δεν έχει αρχή, δεν την έφτιαξε κάποιος, όπως πιστεύουμε εμείς, αλλά συνυπάρχει με τον Θεό. Αν όμως είδε Θεός αγέννητος και ύλη αγέννητος, ουκέτι ο Θεός ποιητής των όλων εστίν κατά τους πλατωνικούς, ούτε μην μοναρχία Θεού δείκνεται όσον το κατά αυτούς. Αν υπάρχει αδημιούργητος Θεός και αδημιούργητη ύλη, τότε δεν είναι δημιουργός της ύλης ο Θεός κατά τους πλατωνικούς και έτσι δεν δεικνύεται
καταργείται η μοναρχία του Θεού. Τα ίδια μας λέει και ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων στη σχετική κατήχηση, την έκτη κατήχηση φωτιζομένων, που λέει το εξής: «Εν Ιεροσολύμης σχεδιαστήσα περί Θεού μοναρχίας». Η κατήχηση αυτή αφορά στη μοναρχία του Θεού. «Εις το πιστεύω εις ένα Θεόν». Εξηγεί το σύμβολο της πίστεως «πιστεύω εις ένα Θεόν». Και μας αναφέρει για τους συγκεκριμένους εχθρούς της πίστεως, όπως ήταν οι γνωστικοί, για να μην καταναλώσω εγώ πολύ χρόνο. «Ετόλμησαν υπήν ούτι», τόλμησαν αυτοί να πούν, «δύο θεότητας, μίαν αγαθήν και μίαν κακήν, ο πολλής αυλεψίας». Τόλμησαν αυτοί να πούν ότι υπάρχουν δύο θεότητες, μία αγαθή και μία κακή. Πόσο μεγάλη τύφλωση. «Ή θεώτης πάντως και αγαθή». Αν είναι θεώτης, οπωσδήποτε είναι και αγαθή. «Ή δε ούκ αγαθή», τι καλείται θεώτης, και αν δεν είναι αγαθή η άλλη θεώτης, γιατί καλείται θεώτης. «Θεού γαρι αγαθώτης». Είναι χαρακτηριστικό του Θεού η αγαθότητα. «Ετόλμησαν αιρετικοί, λέγειν δύο θεούς και δύο πηγάς, αγαθούτε και κακού, και ταύτας αγενήτους είναι». Τόλμησαν λοιπόν οι αιρετικοί, και αυτοί ήταν οι αρχαίοι γνωστικοί, τους οποίους πολλές φορές σας τους λέω εγώ στα αστεία αρχαιομασόνους, να πούν ότι υπάρχουν δύο πηγές υπάρξεως, δύο θεοί, ο αγαθός και ο κακός, και ότι και οι δυο είναι αγέννητοι. Είχε λοιπόν αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα η Εκκλησία. Και τα ίδια λέει παρομοίως και ο Μέγας Βασίλειος στο Λόγο περί Αγίου Πνεύματος, πώς την ομολογία των τριών υποστάσεων, το σευσεβές της μοναρχίας δόγμα διατηρούμεν. Πώς δηλαδή, ενώ πιστεύουμε σε τρεις υποστάσεις, διατηρείται το δόγμα της μοναρχίας. Ότι ο Θεός δηλαδή είναι ένας Θεός, είναι μία αρχή των κτισμάτων, μολονότι είναι τρία πρόσωπα. Πρόκειται λοιπόν για τη διατήρηση της μονοθεΐας έναντι της πολυθεΐας και της διαρχίας, ο πρωταρχικός λόγος περί μοναρχίας. Τα ίδια βέβαια μας λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ότι στον κατηχητικό λόγο του, στον μεγάλο κατηχητικό λόγο, και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο του κατά Μανιχαίων, και μάλιστα το λέει εδώ χαρακτηριστικά, ότι η μοναρχία είναι βεβαία και ένομος και ειρήνης αιτία και τάξεως και γαλήνης και δικαιοσύνης και της επιτοκρήτων αυξήσεως. Η μοναρχία, το ότι υπάρχει ένας Θεός, είναι πρόξενος βεβαιότητος και νόμου και ειρήνης και τάξεως και γαλήνης και δικαιοσύνης και πρόοδου. Η πολυαρχία, αναρχία εστί και στασιώδης και πολέμου και μάχης και κακών αιτία και λύσεως, δηλαδή διαλύσεως. Αν δεν παραδεχθούμε ότι υπάρχει ένας Θεός, τότε δεν υπάρχει ούτε νόμος, ούτε τάξη, ούτε τίποτα. Αν υπάρχει και κακός Θεός, τότε μπορεί κάποιος να κάνει υπακοή στον κακό Θεό και να γίνει στασιώδης και να καταστραφούν όλα. Θα πει κανείς, υπήρξαν τέτοια προβλήματα. Υπήρξαν τέτοια προβλήματα και συνεχίζουν και υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να σας πω έτσι εδώ παρενθετικώς, ότι τώρα πια και σε πολλά παιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια και σε ταινίες, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει και έχω κάνει και εγώ μια μικρή έρευνα, γίνεται πια αναφορά όχι στον Θεό, αλλά στους θεούς. Είδατε ότι και ο Ρόμπερτ Μίλλερ, ο βραβευμένος παιδαγωγός από τον ΟΗΕ, είπε τι θέλει ο Θεός ή η θεή. Έχουμε προσπάθεια επαναφοράς στην πολυθεία. Και βέβαια και ο Γέροντας Αθανάσιος Μυτιλινέως, ερμηνεύοντας την Αποκάλυψη, λέει ακριβώς ότι η μασονία και η νέα τάξη πραγμάτων προσπαθεί να αναστήσει την πολυθεία, το να πιστεύουμε σε διαφορετικούς θεούς. Και πολλές ταινίες του Χόλιγουτ πια ανιστούν τις αρχαίες θεότητες. Υπήρχε θέμα θεολογικό τότε, όπως υπάρχει και σήμερα. Στην εποχή που εμφανίστηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία της Εκκλησίας, θυμάστε, υπήρχε καταρχάς ο Παγανισμός, η Πολυθεία, όπου υπήρχαν πολλές θεότητες. Υπήρχαν οι 12 Τιτάνες, οι προ-Ολύμπιοι, οι θεοί, τέκνα του ουρανού και της γης, οι οποίοι πολέμησαν με τους Ολυμπίους και καταποντίστηκαν. Υπήρχαν διαμάχες μεταξύ τους, υπήρχαν επίσης οι γίγαντες, οι κύκλοπες, οι εκατόχειρες. Στη μυθολογία βλέπουμε μάχες μεταξύ των θεών. Στην Ιλιάδα βλέπουμε μάχες μεταξύ των θεών για το ποιος θα νικήσει, οι Έλληνες ή οι Τρώες. Επίσης σε άλλα θρησκεύματα έχουμε διαρχία ή διθεία,
χαρακτηριστικά στον ζωροαστρισμό έχουμε από τη μια πλευρά τον καλό θεό, τον Αχούρα Μάζντα, εναντίον του αρημανίου θεού, και σε αυτά τα συστήματα είναι ισοδύναμα το καλό με το κακό. Δεν είναι δεδομένο ότι το καλό θα νικήσει το κακό, όπως γνωρίζουμε εμείς εκ πίστεως και έχουμε δεδομένο. Τα ίδια συμβαίνουν στον Ταοισμό με το γιν και το γιάνγκ, στον Κοφουκιανισμό, στον Ινδουισμό και στον Γνωστικισμό με χαρακτηριστικό τον Μανιχαϊσμό. Δεν θα επεκταθώ, έχουμε εδώ μαρτυρίες και του Ευσεβίου Κεσαρίας και του Αγίου Επιφανίου Κύπρου κατά των αιρέσεων για τον Μανιχαϊσμό, ο οποίος πρέσβευε δύο αρχές. Και βέβαια, χαρακτηριστικό στα γνωστικά αυτά συστήματα, και το λέω αυτό γιατί είναι χρήσιμο, ιδιαίτερα στον Μανιχαϊσμό, είναι η εχθρότητα προς την Παλαιά Διαθήκη. Δυσφημούν αυτή την Παλαιά Διαθήκη, όπως και οι σημερινοί μασόνοι και κάποιοι φιλομασόνοι, όπως ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, λέγοντας ότι η Καινή Διαθήκη, επειδή παρουσιάζει έναν Θεό αγαπητικό, ο οποίος θυσιάζεται και ο οποίος έρχεται να κηρύξει την ειρήνη και την αγάπη, είναι δημιούργημα του καλού Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη που παρουσιάζει ένα αυστηρό Θεό, παιδαγωγό, τιμωρό και έτσι αμήλικτο προστάτη του Ισραήλ, είναι άλλου Θεού δημιούργημα. Συνεπώς και αυτοί εισηγούνται ουσιαστικά, όπως και οι αρχαίοι Μανιχαίοι, ότι υπάρχουν δύο θεότητες, καλή και κακή. Αυτό εξακολούθησε και σε μεταγενέστερες ομάδες γνωστικών, όπως τους Βογόμιλους και στους Καθαρούς. Προσέξτε τη χαρακτηριστική θέση της μασονίας, όπως παρουσιάζεται στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Νέστορος Λάσκαρη, το οποίο επανεκδόθηκε με καινούριο τίτλο από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, «Το μαύρο λεξικό της ελληνικής μασονίας». Εδώ γίνεται μία σύγχυση των πραγμάτων και ένα ανακάτεμα καλού και κακού. Τι μας λέει λοιπόν ο μασόνος Λάσκαρης? «Εις όλας τας αρχαίας μυθολογίας υπήρχαν τριάδες αποτελούμενε από την μυστηριώδη ένωση τριών θεοτήτων. Εκάστη τριάς εθεωρείται γενικώς ως αποτελουμένη από ένα δημιουργόν, ένα συντηρητήν και ένα καταστροφέα». Και στη συνέχεια του λήματος αυτού, αφού παραθέτει 10 και παραπάνω παραδείγματα από διάφορες θρησκείες ότι υπάρχουν τριάδες θεοτήτων, λέει ότι τελικά αυτές όλες οι αντίθετες θεότητες, γιατί είναι αντίθετος ένας θεός συντηρητής και ένας καταστροφέας, έτσι, και ένας δημιουργός, ουσιαστικά είναι ένας θεός που εμφανίζεται άλλοτε έτσι και άλλοτε αλλιώς. Έχουμε μίξη λοιπόν καλού και κακού. Και μόνο το γεγονός ότι παραδέχεται εδώ ότι η Αγία Τριάδα δεν είναι μοναδικότητα της Εκκλησίας, αλλά υπάρχει και σε άλλες θρησκείες, έχουμε σύγχυση πραγμάτων. Αλλά πολύ πιο χαρακτηριστικά το ότι υπάρχει αυτή η διαρχία και διθεία στο μασονισμό φαίνεται στις γνωστές αποκαλύψεις που έκανε και ο μοναχός Αβέρκιος, και προτού του έκανε πρώτα ο Νικόλαος ο Ψαρουδάκης και τα επανέλαβε μετά ο Μητροπολίτης Σπυρός Σεραφείμ. Έχω εδώ το βιβλίο του κυρίου Ψαρουδάκη, «Μασονική σατανολατρία, μέγας αρχιτέκτονος σήματος, η μάσκα του Ιωσφόρου». Είναι παλαιά έκδοση, είναι της δεκαετίας του 90, εκδόσεις Ορθόδοξο Μέτωπο 1994. Και το παρόμοιο «Κέντρο του Ιωσφόρου, η Μασονία» του Μητροπολίτου Πυραιός του έτους 2014. Σε αυτά τα συγγράμματα, με βάση μασονικά κείμενα του Κωστημή Λυσαρόπουλου, που ήταν επιφανέστατος μασόνος, και του επίσης γνωστού μασόνου Στεφάνου Αναγνωστόπουλου στο έργο του «Ωκεανούς Τεκτονισμός», αποδεικνύεται ότι οι μασόνοι στην μυστική προφορική άγραφη παράδοση του τρίτου βαθμού ομιλούν περί δύο θεών. Του Θεού Αδωνάη, που είναι ο δημιουργός Θεός και είναι τύραννος Θεός και κακός, και του καλού επαναστάτη Θεού, που είναι ο φωτοφόρος άγγελος Ευλής, ο οποίος είναι ο πατέρας του Κάιν και ο οποίος προετοιμάζει την ανατροπή του κακού Θεού Αδωνάη. Όλη αυτή η συνάφεια βέβαια περί του Ευλής, το ότι παρέστηρε την Εύα και γέννησαν μαζί τον Κάιν, περί το ότι κέντρο της δράσεως του Ευλής είναι τα έγκατα της γης με τη φωτιά κτλ., φανερώνουν ότι ο Ευλής, ο μέγας αρχιτέκτονος σήματος, είναι ο διάβολος. Παραδέχονται λοιπόν οι μασόνοι στη μυστική τους διδασκαλία ένα Θεό δημιουργό κακό και έναν καλό εντός εισαγωγικών Θεό, τον Ευλής, τον Νεοσφόρο, τον Διάβολο, ο οποίος είναι πρόγονος του Κάιν και πνευματικός πρόγονος των μασόνων, οι οποίοι θα καταστρέψουν την τυραννία του κακού δημιουργού Θεού.
Έναντι όλων αυτών λοιπόν των πλανών που είδαμε σύντομα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, έρχεται η Εκκλησία και τονίζει τη μοναρχία. Ο Θεός είναι ένας, δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, ούτε δύο θεοί. Και υπάρχει απόλυτη κυριαρχία του καλού. Το ότι υπάρχει στον κόσμο κακό, δεν οφείλεται σε κάποιον κακό Θεό, αλλά οφείλεται στην ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός για να αναπτυχθούμε, και στο ότι ο Θεός, σεβόμενος αυτή την ελευθερία, αφήνει τους κακούς ανθρώπους και τους δαίμονες, τους επαναστάτες αγγέλους, να λειτουργούν ως αλήπτες εναντίον μας και ως τρόποντινά δήμοι. Αν δεν υπήρχαν οι δήμοι, δεν θα υπήρχαν οι μάρτυρες. Έτσι. Ο Θεός δεν θέλει να υπάρχουν δήμοι, αλλά επιτρέπει να δράσουν οι δήμοι και οι διώκτες για να αγιάσουν οι μάρτυρες. Έτσι εξηγείται η ύπαρξη του κακού στον κόσμο και όχι από κάποια παντοδυναμία ή κάποια θεοποίηση του κακού. Αυτή λοιπόν είναι η κυρίως λεγόμενη μοναρχία της Αγίας Τριάδος. Η παντοκρατορία, η μοναδική αρχή, η μοναδική εξουσία, η μοναδική προέλευση όλης της κτήσεως. Μοναρχία, μόνη αρχή. Υπάρχει και ένα άλλο είδος μοναρχίας. Και βέβαια υπάρχει και άλλη πατερική γραμματεία, γίνεται αναφορά ήδη στον Άγιο Άντο Δαμασκηνό, αλλά δεν θα το πω λόγω χρόνου. Κυρίως θα αναφερθούμε τώρα σε συγκεκριμένο χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Υπάρχει η μοναρχία, όπως είπαμε, εντός της Αγίας Τριάδος, που αναφέρεται στο ότι μόνη πηγή θεότητος, πηγαία θεότης μέσα στην Αγία Τριάδα είναι ο Πατήρ και κανείς άλλος. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο λόγο του προς Βαρλάμ. Πάω κατευθείαν στη μετάφραση. Διότι είναι άλλος ο τρόπος της δημιουργικής αρχής και της σύμφωνης με αυτήν μοναρχίας και άλλος ο τρόπος της αρχής και μοναρχίας εκείνης η οποία είναι συνώνυμη με τη θεογονία. Ο οποίος, δεύτερος τρόπος, συνίσταται στο ότι ο Υιός και το Πνεύμα έχουν την ύπαρξη από τον Πατέρα, όπως εκείνος, ο πρώτος τρόπος της μοναρχίας, συνίσταται στο ότι ο Πατήρ είναι δημιουργός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν η μοναρχία που αναφορά στο ότι είναι δημιουργός ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ένας Θεός δημιουργός όλης της κτήσεως, και άλλη η μοναρχία μέσα στην Αγία Τριάδα, η οποία συνίσταται ως ότι μόνη πηγή της θεότητος όπου έχουν την αναφορά τους ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Πατέρας. Εξηγώντας το αυτό, ο τότε ιερομόναχος και αργότερα επίσκοπος Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, στο έργο του «Το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος», λέει το εξής. Συγγνώμη. Εδώ διακρίνεται σαφώς η μοναρχία του Πατρός, η οποία αφορά στην προαιώνια ύπαρξη των θείων υποστάσεων, από την κοινή μοναρχία, δηλαδή και των τριών, που αναφέρεται στην δημιουργία των όντων. Η δεύτερη μοναρχία είναι μοναρχία μέσα στον χρόνο, ενώ με την πρώτη μοναρχία του Θεού Πατρός επουδενή λόγο εισάγεται χρόνος στον αιώνιο Θεό, επειδή τα τρία πρόσωπα είναι συναίδια, δηλαδή είναι συνάναρχα. Αυτή η ενδοτριαδική μοναρχία, δηλαδή ότι υπάρχει μέσα στην Αγία Τριάδα μόνη πηγαία θεότητας ο Πατήρ, γιατί χρησιμοποιήθηκε από τους Αγίους Πατέρες και από τον Άγιο Παλαμά? Για να αντισταθούν κατά των Λατίνων. Διότι οι Λατίνοι με το Φιλιόκβε ουσιαστικά έδωσαν την πηγαία θεότητα και στον Υιό. Όταν με το Φιλιόκβε λένε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν προέρχεται μόνο από τον Πατέρα, αλλά προέρχεται και εκ του Υιού, Φιλιόκβε, αυτό σημαίνει Φιλιόκβε, και εκ του Υιού, τότε πηγαία θεότης μέσα στην Αγία Τριάδα δεν είναι πια μόνο ο Πατήρ, αλλά είναι και ο Υιός. Πάει λοιπόν η ενδοτριαδική μοναρχία. Και τονίζουν οι πατέρες αυτή τη μοναρχία, την ενδοτριαδική του Θεού Πατρός, ακριβώς για να πολεμήσουν τους Λατίνους και να πολεμήσουν το Φιλιόκβε. Και η πονηρία των Οικουμενιστών είναι ότι τώρα έρχονται αυτό το αντιλατινικό επιχείρημα να το χρησιμοποιήσουν στην Εκκλησιολογία, πια στην Εκκλησία, για να μας φτιάξουν ένα νέο παπισμό. Και να μας πούν ότι επειδή είναι μία αρχή μέσα στην Αγία Τριάδα ο Πατήρ, πρέπει και μέσα σε όλη την Εκκλησία να υπάρχει ένας επίσκοπος, πρώτος από όλους, και όχι σύνοδος. Προσπερνώ τα σχετικά του Αγίου Παλαμά. Και εδώ βλέπετε ότι οι οικουμενιστές δεν κάνουν λόγο περί της μοναρχίας όλης της Αγίας Τριάδος επί της φύσεως, για να πολεμήσουν τη μασονία, για να πολεμήσουν τον παγανισμό, για να πολεμήσουν όλα τα άλλα θρησκευτικά θέματα.
προτίμησαν το δεύτερο είδος μοναρχίας που πολύ σπάνια αναφέρεται και από λίγους πατέρες, ακριβώς γιατί νομίζουν ότι τους βολεύει στο να φτιάξουν σαν εικόνα του Θεού Πατρός έναν Πάπα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταρχάς να πούμε ότι και μέσα στην ίδια την Αγία Τριάδα δεν υπάρχει ιεράρχηση των προσώπων. Σαφώς υπάρχει μία πηγαία θεότης, ο πατήρ, αλλά σε αυτό μόνο διαφέρει από τα άλλα δύο πρόσωπα, στο ότι είναι ανέτιος, δηλαδή άναρχος, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα είναι αιτιατά, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται καμία υποβάθμιση στην ισοτιμία και στο ομόδοξον των τριών προσώπων. Τα τρία πρόσωπα είναι εξίσου Θεός και τα τρία. Δεν είναι υποδέστεροι Θεοί, υποδέστερος Θεός, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, επειδή έχουν πηγαία θεότητα τον Πατέρα. Και για τον λόγο αυτό μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν απαιτείται πουθενά να λέμε πάντοτε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να πούμε ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα και ο Πατήρ. Ή το Άγιο Πνεύμα, ο Υιός και ο Πατήρ. Δεν υπάρχει κάποια ιεράρχηση. Ποτέ. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την δε Δευτέραν μεν εκ του Ιού τρίτον δε από Πατρός τηθήσαν τάξην το Πνεύμα το Άγιον, ού θυμής ίσμεν, ούτε διδάσκαλοι και πρόσπιστέ της αληθείας. Δηλαδή, το να υπάρχει κάποια τάξη που να βάζουμε δεύτερο πάντοτε το Υιό και τρίτο το Άγιο Πνεύμα, ούτε εμείς τη γνωρίζουμε, ούτε μας την παρέδωσαν, ούτε τη γνώριζαν οι διδάσκαλοι και πρόσπιστέ της αληθείας. Και τα ίδια λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει «γελώσου και τας προαριθμίσεις και τας υπαριθμίσεις». Γελάω με αυτά που κάνεις, το να βάζεις πάντοτε άλλον τον Πατέρα πρώτον και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα δεύτερο κτλ. Πολύ χαρακτηριστικότερα τα λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Σε αντίθεση με αυτή τη θέση των Πατέρων, το κείμενο της Τραβένας του 2007 που προσπαθεί να μας φέρει και εμάς τους Ορθοδόξους να αποδεχθούμε έναν Πάπα μέσα στην Εκκλησία, μας λέει ότι υπάρχει ιεράρχηση στην τάξη των τριών προσώπων μέσα στην Αγία Τριάδα. Ακριβώς αντίθετα από ό,τι λένε οι Άγιοι Πατέρες που είπαμε τώρα. Ότι όπως δήθεν, κατά το κείμενο της Ραβένας, μέσα στην Αγία Τριάδα αναφέρεται πάντοτε πρώτος ο Πατήρη και μετά ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, έτσι πρέπει και μέσα στην Εκκλησία να αναφέρεται ένας Επίσκοπος πρώτα απ' όλα. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, γιατί πια έχουμε περάσει από το χώρο της Τριαδολογίας στο χώρο της Εκκλησίας, πια της Εκκλησιολογίας, πουθενά δεν συνέδεσε την διοίκηση της Εκκλησίας με τον Θεό Πατέρα, ποτέ. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και αυτό μας το λέει η ίδια η Καινή Διαθήκη. Πολλές φορές μας λέει ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, αλλά πολύ συγκεκριμένα μας λέει ότι θεμέλιον άλλων ουδείς δυνατεθήνε παρά των κείμενων ως εις την Ιησούς Χριστός. Θεμέλιος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν αναφέρεται ποτέ ως θεμέλιον της Εκκλησίας ο Πατήρ. Αλλού μας λέει στην προς Εφεσίους ότι ακρογωνιαίος της Εκκλησίας, πάνω στον οποίο γίνεται όλη η οικοδόμηση της Εκκλησίας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης αναφέρεται ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Συνδέεται λοιπόν ο λόγος περί Εκκλησίας με τον Χριστό και όχι με τον Πατέρα. Μέσω του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε τον Χριστό και μέσω του Χριστού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Όχι κατευθείαν τον Πατέρα. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες με συγκεκριμένα χωρία τα οποία δεν έχω χρόνο να σας πω. Και όπως ακριβώς λέει ο αγιασμός έρχεται από τον Πατέρα μέσω του Υιού και δια του Αγίου Πνεύματος σε εμάς στην Εκκλησία, έτσι η γνωριμία μας με τον Πατέρα γίνεται πρώτα μέσω του Αγίου Πνεύματος και του Χριστού. Συνεπώς κάνουν ένα άλμα οι οικουμενιστές. Και για να μας φέρουν ένα Πάπα, μας πάνε κατευθείαν στον Πατέρα. Γιατί αντίκειται αυτό στην Ορθόδοξη Διδασκαλία? Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνέδεσε πάρα πολύ στενά την Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά κατοχυρώνει τη συνοδικότητα. Ενθυμούμαστε ότι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας είναι η εορτή της Πεντηκοστής, η οποία είναι κατεξοχήν η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε πώς το γράφει εδώ πολύ ωραίο ο πατήρ Θεόδωρος σε παλιό δημοσίευμά του. Το φιλιόγκβε, το να ανυψωθεί δηλαδή ο Υιός σαν δεύτερη πηγαία θεότης μέσα στην Αγία Τριάδα,
μεταφράζω κατευθείαν στη Δημοτική, δήλωνε μείωση του Αγίου Πνεύματος και έξαρση του Χριστού, το οποίο πρόκειτο να έχει συνέπειες στην εκκλησιολογία και στην σύνολη πνευματικότητα. Η εκκλησιολογία στους παπικούς αναπτύσσεται πάνω στη γραμμή Χριστός Πέτρος Πάπας, δηλαδή οι παπικοί τονίζουν τον Χριστό και όχι το Άγιο Πνεύμα, γιατί θέλουν να πούν ο Χριστός τίμησε τον Απόστολο Πέτρο και ο Απόστολος Πέτρος είναι πνευματικός πατέρας του Πάπα, άρα πάμε κατευθείαν από τον Χριστό στον Πάπα. Ενώ η ορθόδοξη γραμμή είναι Χριστός Άγιο Πνεύμα Απόστολοι. Ο Χριστός μας αφήνει το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα δρά μέσα σε σύνοδο Αποστόλων. Συνεπώς η δική μας ορθόδοξη εκκλησιολογία και η πραγματική έχει βάση το Άγιο Πνεύμα και τις συνόδους και όχι κάποιον Πάπα, κάποιον Μονάρχη. Παρόμοια γράφει και ο Λεωνίδας Ουσπένσκι, τα οποία δεν σας τα λέω, αλλά με το κείμενο της Ραβένας και τα συνακόλουθα, όπου προσπάθησαν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές να φτιάξουν και στην Ορθοδοξία έναν παπισμό, φτάσαμε στο σημείο να εκπλαγούν και οι ίδιοι οι παπικοί με το εφεύρημα αυτό. Προσέξτε τι λέει ο έγκριτος δημοσιογράφος, ο εκκλησιαστικός, ο κ. Παπαθανασόπουλος, σχετικά με μια συνάντηση που έγινε στο ΑΜΑΝ της Ιορδανίας το 2014 για τα θέματα αυτά. Επειδή το κείμενο της Ραβένας του 2007 δέχτηκε πανορθοδόξως πάρα πολλές αντιδράσεις και απορρίφθηκε για εκκλησιολογικούς λόγους από το Πατριαρχείο της Μόσχας, το 2014 στο ΑΜΑΝ της Ιορδανίας έγινε εκ νέου προσπάθεια να θεμελιωθεί ακόμη εντονότερα το πρωτείο του Κωνσταντινούπολεως πάνω στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Γράφει ο κύριος Παπαθανασόπουλος, η επιχειρηματολογία του εκπροσώπου του Φαναρίου, που ήταν ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζησγούλας, ήταν τόσο εντυπωσιακά και ενόδοξη που ξάφνιασε ακόμη και τους εκπροσώπους του Πάπα. Οι τελευταίοι στα διαλύματα των συνεδριάσεων απελογούντος τους εκπροσώπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και δήλωναν ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ποτέ δεν στήριξε το πρωτείο του Πάπα στα επιχειρήματα που εξέθεσε ο Μητροπολίτης Περγάμου. Οι Ρωμαιοκαθολικοί σημείωσαν ότι υποστηρίζουν οι ίδιοι ότι ο Πάπας είναι διάδοχος στην εξουσία επί της Εκκλησίας του Πέτρου, είναι διάδοχος του Πέτρου, αλλά ποτέ δεν εξέφρασαν την άποψη ότι ο Πάπας είναι κατά αναλογίαν στη θέση του Θεού Πατρός στην Αγία Τριάδα, θέση που υποστήριξε για τον Ρώμης και για τον Κωνσταντινούπολεως ο Μητροπολίτης Περγάμου. Φοβερή αίρεση. Δηλαδή, γίναμε πιο παπικοί από τους παπικούς. Πιο παπικοί από τους παπικούς εξαιτίας αυτονών. Αυτό το νεοφανές, συγγνώμη, έχω βραχνιάσει και λόγω καιρού και λόγω ακολουθίας προηγηθήσεις. Αυτό το νεοφανές ανατολικό πρωτείο αντιμάχεται την συνοδικότητα ως θεμέλιο της Εκκλησίας. Στη συνοδικότητα, την Υγιή Ορθόδοξη Συνοδικότητα, ενοποιητικός παράγοντας με απόλυτη αποτελεσματικότητα και εγγύηση αληθείας είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, όταν έχουμε Αγίους συνέδρους, επισκόπους, τους ενοποιεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν πατερικά χωρία που λένε και μες στην ημερογραφία μας και παντού, που λένε ότι οι Άγιοι είναι μεταξύ τους ενωμένοι. Γιατί? Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ενοποιητικό. Δεν μπορεί ο Θεός να διαιρεί τους ανθρώπους. Όποιοι έχουν το Άγιο Πνεύμα είναι ενωμένοι, γιατί το Άγιο Πνεύμα έλκει σε ομόνια και συμφωνία. Όταν λοιπόν έχεις Αγίους συνέδρους, όπως συνέβαινε στις Οικουμενικές Συνόδους, έχουν κοινό φρόνημα εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν χρειάζεται να έχουν έναν Πάπα από πάνω να τους επιβάλλει τυραννικά ότι αυτό θα πείτε γιατί εγώ το λέω. Όταν δεν υπάρχουν Άγιοι Σύνεδροι, τι κάνουμε? Κάνουμε υπακοή στους παρελθοντικούς Αγίους, στους Πατέρες και στις Οικουμενικές Συνόδους. Και έτσι εξασφαλίζεται και η δική μας ενότητα με αυτούς, γιατί υποτασσόμεθα και υποτάσσουμε το φρόνημά μας σε αυτούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που λέγονται από παλαιότερες συνόδους. Παραδείγματος χάρη στο κείμενο της Πατριαρχικής Εγκυκλίου του 1895, το οποίο απαντούσε σε μία πρόσκληση του Πάπα να ενωθούμε οι Ορθόδοξοι με τους παπικούς. Σε αυτό το κείμενο γίνεται ανέρεση όλων των παπικών κακοδοξιών. Λέει τα εξής αυτό το κείμενο, με προτεργάτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1895. Αμέσως πριν αναλάβει ο πρώτος επιφανής μασόνος Οικουμενικός Πατριάρχης, Ιωακήμ ο Τρίτος.
Με τα ταύτα αρχίσαν οι μασόνοι. Ιωακήμ ο Τρίτος, Μελέτος Μεταξάκης, Βασίλειος ο Τρίτος, Αθηναγόρας και εν συνεχεία τα γνωστά. Ανατρέχοντας τους πατέρες και τις Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας των πρώτων 9 αιώνων, πληροφορούμαστε ότι ποτέ δεν θεωρήθηκε ο Επίσκοπος Ρώμης ως η ανωτάτη αρχή και η αλάνθαστη κεφαλή της Εκκλησίας και ότι κάθε Επίσκοπος είναι κεφαλή και πρόεδρος της δικής του τοπικής Εκκλησίας, υποκείμενος μόνον στις συνοδικές διατάξεις και αποφάσεις ολοκλήρου της Εκκλησίας ως στις μόνες αλάνθαστες, χωρίς να ξέρει το Ρώμης. Και παρακάτω, προσπερνώ, λέει, σε σπουδαία δε ζητήματα που απαιτούσαν το κύρος ολοκλήρου της Εκκλησίας, γινόταν έκκληση σε Οικουμενική Σύνοδο, η οποία μόνη ήταν και είναι το ανώτατο κριτήριο σε ολόκληρη την Εκκλησία. Τέτοιο ήταν το αρχαίο της Εκκλησίας πολίτευμα κτλ. Και αυτό δεν είναι μεμονωμένη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι η ανέκαθεν θέση. Ανώτατο κριτήριο αληθείας είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Κανένας προκαθήμενος, κανένας πάπας, είτε της Ρώμης, είτε της Νέας Ρώμης του Φαναρίου. Προσέξτε ότι μέχρι το 1981, σε κείμενο που συνομολογήθηκε στον διάλογο Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών, οι Παλαιοκαθολικοί ήταν οι, ας το πούμε, οι ορθά φρονούντες Ρωμαιοκαθολικοί, οι οποίοι φύγαν από τον παπισμό όταν έγινε το δόγμα του Αλαθήτου του Πάπα το 1870 και προσέγγισαν προς εμάς. Και συμφωνήσαμε. Και ένα από τα συμφωνηθέντα το 1981 είναι το εξής. Τα παρουσιάζει ο κύριος Γρηγόριος Λιάντας σε ειδική εργασία του. Ανώτατο όργανο της Εκκλησίας για την αλάθητη διακήρυξη της πίστεώς της είναι μόνο η Οικουμενική Σύνοδος. Το 1981 αυτό. Αυτή, αποφαινομένη υπό την εμπιστασία του Αγίου Πνεύματος, έχει το αλάθητο αυτής ως εκ της συμφωνίας αυτής με θολοκλήρου της Καθολικής Εκκλησίας. Άνευ της συμφωνίας ταύτης, ουδεμία σύναξης είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Ανώτατο κριτήριο λοιπόν η Οικουμενική Σύνοδος. Κανένας πρώτος. Οι τωρινοί οικουμενιστές λένε ακριβώς τα αντίθετα, όπως θα τα δούμε παρακάτω. Αν συμφωνεί με την σύνολη Εκκλησία, δηλαδή και με την παρελθοντική. Πρέπει να υπάρχει και διαχρονική συμφωνία, όχι μόνο γεωγραφική. Αν αποφασίσουμε όλοι και τρελαθούμε και αλλάξουμε την πίστη της Εκκλησίας, δεν ισχύει. Πρέπει να υπάρχει διαχρονική και με το παρελθόν συμφωνία. Προσέξτε τώρα, υπάρχει μία νέα εκκλησιολογία αυτή, ότι δεν είναι η Οικουμενική Σύνοδος το ανώτατο κριτήριο, αλλά είναι ένας πρώτος, το οποίο προσπαθεί να βασίσει στην μοναρχία του Θεού Πατρός, ο Μητροπολίτης Περγάμου προαποθανών Ιωάννης Ζιούλας και οι μαθητές του, επί τούτου, ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Συλληβρίας Μάξιμος, ο Αρχιμαδρίτης Παντελεήμων Μανουσάκης και άλλοι. Προσέξτε τι λέει ως πιο χαρακτηριστική θέση ο Αμερικής, τότε Προύσης, Ελπιδοφόρος. Φοβερό πράγμα. Το εξέφρασε το 2009 στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού. Συγγνώμη για το... Ναι, δεν θα λυθεί με το νερό, είναι... Η άρνηση αναγνωρίσεως πρωτίου τεινός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενός πρωτίου το οποίο δεν μπορεί να ενσαρκώσει παρά κάποιος πρώτος, του τέστη κάποιος επίσκοπος, ο οποίος έχει το προνόμιο να είναι ο πρώτος μεταξύ των αδελφών του, επισκόπων, συνιστά αίρεση. Το να μην αναγνωρίσουμε το πρωτίο ενός επισκόπου στην Εκκλησία είναι αίρεση. Μας έβγαλε και αιρετικούς τους Ορθοδόξους. Όχι, ναι. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνήθως λέγεται, ότι η ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων διασφαλίζεται είτε υπό μιας κοινής πίστος και λατρείας, είτε υπό το θεσμό της Οικουμενικής Συνόδου. Ναι, αλλά θεολογική λευκοσίδηρε ακατέργασε Μητροπολίτα Προύσης και τώρα και Επίσκοπο Αμερικής. Το 1981 άλλα έλεγε η Εκκλησία σου. Και οι δύο αυτοί παράγοντες, η κοινή πίστη και λατρεία, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, είναι απρόσωποι. Από πού και σου πούμε μία σύνοδος είναι απρόσωπη? Μία σύνοδος που συνεδριάζουν όλοι σύναξη είναι απρόσωποι? Ενώ στην Ορθόδοξη θεολογία μας, η αρχή της ενότητάς μας είναι πάντοτε ένα πρόσωπο. Πράγματι, όπως στο επίπεδο της Αγίας Τριάδος, η αρχή της ενότητας δεν είναι η Θεία Ουσία,
αλλά το πρόσωπο του πατρός, η μοναρχία του πατρός, έτσι και στο εκκλησιολογικό επίπεδο, στην τοπική εκκλησία, το σημείο της ενότητας δεν είναι το πρεσβυτέριο ή η κοινή λατρεία των χριστιανών, αλλά το πρόσωπο του επισκόπου. Επομένως, επί πανορθοδόξου επίπεδου, η αρχή της ενότητας δεν μπορεί να στηρίζεται επί μιας ιδέας ή ενός θεσμού, αλλά πρέπει να είναι κάποιο πρόσωπο, αν βέβαια θέλουμε να παραμείνουμε συνεπείς στη θεολογία μας. Τι πιο φανερή αίρεση? Και μας λέγαν κάποιοι ότι δεν υπάρχει οικουμενισμός, λέει, είναι νοητό πράγμα, το φαντάζεστε. Το 1981 λέγαμε ότι ο ανώτατος θεσμός είναι η Οικουμενική Σύνοδος και το 2009 έρχεται αυτός, ο θεολογικός Λευκοσίδηρος, να μας πει ότι ο ανώτατος θεσμός δεν είναι η Οικουμενική Σύνοδος, αλλά είναι ένας πρώτος, ένας πάπας. Τα ίδια μας είπαν και οι άλλοι, τα προσπερνώ, πολύ χαρακτηριστικά όπως σας είπα, ο Μάξιμος Ηλιβρίας, ο Αρχιμανδρίτης Παντελήμων Μανουσάκης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ο αντιπαπισμός μέσα στην Ορθοδοξία είναι αίρεση το να είμαστε αντιπαπικοί. Και βέβαια ο διδάσκαλος όλων αυτών είναι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης ο Ζησιούλας. Αυτό το πράγμα δυστυχώς πέρασε μέσα στο κείμενο της Ραβένας, το οποίο, για να μην τα πολυλογώ, μας είπε ότι όπως στην ενορία έχουμε έναν, όπως στην Επισκοπή έχουμε πρώτο τον Επίσκοπο και στην Μητρόπολη ή την Αρχιεπισκοπή ή την τοπική εκκλησία έχουμε πρώτο τον προκαθήμενο, έτσι και σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να έχουμε έναν πρώτο, το οποίο είναι εντελώς αυθαίρετο. Δεν υπάρχει τέτοια αναλογία και τέτοια διδασκαλία πουθενά στην Εκκλησία. Αντιθέτως, υπάρχει το άλλο που είπαμε, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρύτερο επίπεδο, η Σύνοδος Οικουμενική αποφαίνεται. Ακόμα και μέσα σε μια τοπική εκκλησία, είναι η τοπική σύνοδος που αποφασίζει. Δεν μπορώ πια να σας πω έτσι αυθεντικά κείμενα, γιατί πέρασε η ώρα. Να πω ότι, τα εξής σημεία μόνο. Ο Μητροπολίτης Περγάμου, στο φιλοσοφικό πεδίο, επηρεασμένος από τον υπαρξισμό, λέει ότι ένα άτομο, μια υπόσταση, δεν καθίσταται πρόσωπο αν δεν έχει σχέσεις. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Δεν εννοώ συγκεκριμένα σχέδια. Γενικά, αν δεν σχετίζεται με άλλους. Δηλαδή, αν ένας είναι ερημίτης και είναι μόνος του στην έρημο, κατά αυτούς δεν είναι πρόσωπο, διότι δεν έχει κοινωνία. Ενώ υποστηρίζουν τέτοιες ανοησίες, φτάνω στο σημείο, όπως είδαμε, και ο Ελπιδοφόρος Αμερικής, συγγνώμη, και ο Παντελεήμων Μανουσάκης, ο Αρχιμανδρίτης, να πει ότι η Σύνοδος είναι απρόσωπη. Μα πώς η Σύνοδος, που είναι κοινωνία προσώπων, η Σύνοδος Ορθοδόξων Επισκόπων, που σχετίζονται μεταξύ τους και επικοινωνούν και προσεύχονται και θεολογούν, είναι απρόσωποι? Γιατί αντιφάσκεται? Αντιφάσκεται γιατί παρά τα αυτά θέλετε να περάσετε τη μοναρχία του Πατριάρχη. Γι' αυτό. Και έτσι αντιφάσκεται και προς τις δικές σας τις ίδιες φιλοσοφικές προϋποθέσεις. Και αυτό τους το χτυπάνε προτεστάντες θεολόγοι, όπως ο καθηγητής Αουάντ και ένας άλλος Τόρανς, και του λένε, αν η βάση της προσωπικότητος στην Τριάδα είναι η κοινωνία των τριών προσώπων κατά τον Ζησιούλα, τότε η Θεία Μοναρχία δεν θα έπρεπε να υφίσταται αποκλειστικά χάρη στην αιτιότητα του Πατρός μόνον, αλλά μάλλον χάρη στην περιχώρηση των τριών. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν εσύ που είσαι γενικά περί της κοινωνίας των προσώπων, τώρα επειδή σε βολεύει η Μοναρχία, να απομονώνεις και να λες όχι μόνο ο Θεός Πατέρας? Πολύ απλά, πάντα τα πολλά πρόσωπα της Συνόδου, ναι, είναι ισχυρότερα από το ένα πρόσωπο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι, και ενώ οι ίδιοι τονίζουν φιλοσοφικά την κοινωνία των προσώπων, να έχουμε σχέσεις, να αλληλοπεριχωρούμαστε και να μην είμαστε μόνοι μας, επειδή δεν τους συμφέρει η Σύνοδος, επειδή έχουν σκοπιμότητα, έρχονται τώρα και σου λένε όχι η Σύνοδος, ένας, ο Πατριάρχης. Γιατί? Γιατί θέλουν να μας φέρουν παπισμό. Υπενθυμίζω ότι το 2014 τα επιχειρήματα και του Ζησιούλα και του Ελπιδοφόρου Αμερικής κατερρύθησαν από τους επισκόπους, οι οποίοι υπέγραψαν σχετικό υπόμνημα εναντίον και του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Είχε προηγηθεί το Πουσάν στην Κορέα το 2013, και συνοψίζοντας έτσι την επιχειρηματολογία τους, δεν μπορώ μάλλον, δεν έχω χρόνο, μίλησαν πολύ ωραία, έγραψαν πολύ ωραία οι έξι επίσκοποι. Θυμάστε ποιοι ήταν οι γνωστοί? Ήταν ο Κονίτσης, ο Πυριός, ο Καλαβρίτων, ο Γλυφάδας, ο Κιθήρων και ένας ακόμα. Ναι, τέλος πάντων.
Όχι. Νομίζω τους είπα και τους έξι. Και γράφουν τα εξής. Επιχειρήματα πολύ σημαντικά, αλλά το σημαντικότερο ποιο είναι. Δεν μπορείς να κάνεις παραλληλισμό, κύριε Ελπιδοφόρε και κύριε Ιωάννη Ζιζιούλα, της Αγίας Τριάδος με τη Σύνοδο και να λες ότι όπως ο πατήρ είναι πηγή των άλλων δύο προσώπων στην Αγία Τριάδα, έτσι και ο προκαθήμενος είναι η πηγή της Συνόδου, διότι στη συνοδική πράξη πηγή είναι η Σύνοδος. Δεν φτιάχνει ο προκαθήμενος την Σύνοδο. Η Σύνοδος φτιάχνει τον προκαθήμενο. Η Σύνοδος εκλέγει τον προκαθήμενο, η Σύνοδος καθερεί τον προκαθήμενο, η Σύνοδος αφορίζει τον προκαθήμενο. Δεν μπορείς να κάνεις παραλληλισμούς και να πεις ότι ο πρώτος μέσα στη Σύνοδο ή ο Πατριάρχης παγκοσμίως είναι ανώτερος στη Συνόδου, όπως γίνεται στην Αγία Τριάδα, διότι οι Σύνοδοι είναι παραπάνω από τους Πατριάρχες και μπορούν να τους καθαιρέσουν, αφού μπορούν να τους εκλέξουν. Το ακόμα χειρότερο. Αφού είδαμε ότι πήρανε έτσι εντελώς αφαιρέτως την ενδοτριαδική μοναρχία του Πατρός για να προσπαθήσουν να την κάνουν πρότυπο και εικόνα και σύμβολο για ένα ορθόδοξο πρωτείο κάποιου προκαθημένου οικουμενικού πατριάρχη μέσα στην Εκκλησία, δεν μας φτάνει μόνο αυτό, αλλά ο Ζιζιούλας, φανερώντας πια προφανώς ότι ο άνθρωπος δεν θεολογεί ορθόδοξος, έπεσε και στην αίρεση του μοναρχιανισμού. Με τον όρο μοναρχιανισμός εννοούμε την εκτροπή από την ορθόδοξη μοναρχία, όπως την περιγράψαμε, της Αγίας Τριάδος, σε μια αιρετική μοναρχία. Ο αιρετικός μοναρχιανισμός, σαν όρος ομπρέλα, εννοεί όλες εκείνες τις θρησκευτικές πεπιθήσεις που λένε ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Συνεπώς, αυτοί οι αιρετικοί μοναρχιανοί έλεγαν ότι πραγματικός Θεός είναι μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός. Τέτοιοι ήταν οι Αριανοί, έτσι κατ' εξοχήν. Ή έχουμε και τους Σαβελιανούς μοναρχιανούς, οι οποίοι λέγανε ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα τρία πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο σαν Θεός, το οποίο άλλοτε βάζει τη μάσκα του Πατρός, άλλοτε βάζει τη μάσκα του Υιού, άλλοτε τη μάσκα του Υιού Πνεύματος. Γιατί ο Ζιζιούλας έπεσε σε τέτοιο μοναρχιανισμό? Διότι, προσέξτε, έφτασε σε χωρία τα οποία έχω μέσα στο άρθρο μου, να φτάσει να πει ότι ο πατήρ προϋπάρχει χρονικά του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε δύο χωρία το λέει ξεκάθαρα, γραμμένο. Δεν αναδύονται, λέει, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ταυτόχρονα. Προηγείται ο πατήρ και μόνο έτσι, λέει, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αίτιος. Ναι, δηλαδή, ενώ φτάσαμε στο σημείο εξαιτίας του οικουμενισμού, όλες οι αντιαιρετικές επιτροπές να μην μιλάνε για Προτεστάντες, να μην μιλάνε για Παπικούς, να μην μιλάνε για Μασόνους, αλλά να έχουν βρει σαν αποδιοπομπαίο τράγο τους μάρτυρες, ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά, τους χιλιαστές, διότι αρνούνται τη θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και την Αγία Τριάδα. Έχουμε τον ίδιο τον Μητροπολίτη Περγάμου, που είναι ο ηθήνων θεολογικός νους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μεταθάνατον, να αρνείται ουσιαστικά τη θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι θεωρεί τα πρόσωπα χρονικώς μεταγενέστερα του Πατρός και δεν μιλάει κανείς. Και δεν μιλάει κανείς. Είναι σαφής αριανική πίστης όταν λέει ότι ο πατήρ προϋπάρχει χρονικά του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πώς επιβεβαιώνεται αυτό? Σε άλλο σημείο, καταγεγραμμένα είναι, αλλά δεν μπορώ να σας τα πω λόγω χρόνου, μας λέει ότι υπάρχει διάλογος στην Αγία Τριάδα, δηλαδή αρνείται ουσιαστικά ότι υπάρχει μία θέληση και μία ενέργεια, και λέει ότι η θέληση της Αγίας Τριάδος ξεκινάει από τον Πατέρα και γίνεται αποδεκτή δια της πειθούς και του διαλόγου από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εισάγει τρεις θελήσεις στην Αγία Τριάδα και ουσιαστικά εισάγει τρεις ουσίες και ουσιαστικά εισάγει τριθεία. Και σε άλλο σημείο βλέπετε που φτάνει η κακή υπακοή. Λέει ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα κάνουν υπακοή στον Πατέρα, το οποίο το αρνείται αναφανδόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και λέει ότι μόνο στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει υπακοή και στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει διάσταση θελήματος. Και αυτά τα πέρασε ο Ζιζιούλας και δεν μιλάει κανένας. Τα είπε βέβαια, για να πούμε και την πραγματικότητα. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κάποια από αυτά τα επισήμανε. Τα επισήμανε και ο συνεργαζόμενος με αυτόν διδάκτορ της θεολογίας Γεώργιος Σίσκος, και κάποια βρήκαμε κι εμείς και τα έχουμε καταθέσει. Δυστυχώς, όπως είπαμε, αυτή
η εκκλησιολογία περί ενός μονάρχου της Εκκλησίας Πάπα βασιζομένου στην μοναρχία του Πατρός επικυρώθηκε στο κείμενο της Ραβένας, έστω και αν δεν λέγεται, γιατί εκεί καταργήθηκε η Οικουμενική Σύνοδος ως ανώτατος θεσμός στο παγκόσμιο επίπεδο και μας είπαν ότι πρέπει, όπως έχουμε στη Μητρόπολη Δεσπότη, πρέπει και παγκοσμίως να έχουμε έναν Δεσπότη, δηλαδή έναν Πάπα. Και βέβαια οι τιμητικές εκδηλώσεις υπέρ του Μητροπολίτη Περγάμου και προθανάτου και μεταθάνατων ουσιαστικά φανερώνουν και επικυρώνουν το ότι έχει γίνει αποδεκτή αυτή η αιρετική εκκλησιολογία του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από πολλούς άλλους. Αυτό τώρα πώς μεταφράζεται και πώς μετουσιώνεται γεωπολιτικά ως εξής, και τα λέω αυτά, τα λέω χρεωστικώς, γιατί ξέρετε πριν λίγο καιρό, ψάχνοντας κάτι για τον καινούριο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο, τον Παναγιώτατο στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι στο YouTube από κάποια ημερίδα που έγινε τον Φεβρουάριο του παρελθόντος έτους του 2023 σχετικά με το ουκρανικό θέμα. Και δυστυχώς εκεί ο κύριος Φιλόθεος, προφανώς ήταν απαραίτητο αυτό για να πάρει το χρήσμα για Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, αναφανδόν υποστήριξε το ουκρανικό αυτοκέφαλο και τις αυθαίρετες δράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των συνενόχων του στο θέμα της Ουκρανίας και είπε χαρακτηριστικά: δεν ξύπνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και είπε μια μέρα θα εξυπηρετήσω τα αμερικανικά συμφέροντα για την Ουκρανία και θα κάνω το αυτοκέφαλο. Παναγιώτατε, κάνετε εντελώς λάθος. Και δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι έχετε ανοήτους ως ακροατήριο ή αν ο ίδιος είστε λοιπόν πληροφορημένος. Διότι υπάρχουν μαρτυρίες, γραπτές μαρτυρίες, ότι ακριβώς το Ουκρανικό αυτοκέφαλο και ακριβώς η μοναρχία την οποία επιδιώκουν για το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη οι οικουμενιστές εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Και εκφράστηκε με το αυτοκέφαλο. Ναι. Προσέξτε, το 2014, δηλαδή όταν είχαμε το Μαϊντάν και την εξέγερση στην Ουκρανία, όπου φάνηκε πια η απόφαση της Δύσεως να φτιάξει προπύργιο στην Ουκρανία κατά των Ρώσων, υπενθυμίζω ότι στην Ουκρανία έγινε ένα πραξικόπημα. Υπήρχε νόμιμη κυβέρνηση. Αυτή η νόμιμη κυβέρνηση με επανάσταση ένοπλη έπεσε από την εξουσία με την βοήθεια νεοναζί και Αμερικανών πρακτόρων. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες γύριζαν εκεί στο Μαϊντάν και ενίσχυαν τους επαναστάτες. Φανταζόμαστε στην Ελλάδα τι θα είχε γίνει αν γινόταν απόπειρα να πέσει η νόμιμη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση έστω και οριακής πλειοψηφίας. Με τη βοήθεια της Χρυσής Αυγής θα βοηθούσαν οι Αμερικανοί ή οποιοδήποτε άλλοι εξαιτίας δημοκρατίας και ελευθερίας ήθελαν. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι με τα ταύτα, τους χρυσαυγίτες αυτούς της Ουκρανίας που ρίξαν την νόμιμη κυβέρνηση, όχι μόνο δεν τους απομόνωσαν, αλλά τους φτιάξανε και ειδική μονάδα, έτσι, τον δεξιό τομέα, φτιάξαν το τάγμα Αζόφ, τους εξόπλισαν με τεθωρακισμένα, με πυροβόλα και τους εκπαίδευαν επί χρόνια, και αυτοί και οι Καναδοί. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην Ουκρανία, για να μην τα ξεχνάμε, αλλά λοιπόν όταν συνέβαινε αυτό, έχουμε επίσημους γεωπολιτικούς αναλυτές αμερικανικής γραμμής ως προαγωγούς, και συγγνώμη για τη λέξη, να μην πω την κοινή λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ ως προαγωγούς, να λένε στους Αμερικανούς, κοιτάξτε, αξιοποιήστε μας, αξιοποιήστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως το αξιοποιήσατε επί του Αθηναγόρου για να πολεμήσετε τους Ρώσους, όπως δηλαδή τότε κάνατε το εκκλησιαστικό πραξικόπημα και ρίξατε τον κανονικό Πατριάρχη Μάξιμο τον Πέμπτο και βάλατε τον Μασόνο Αθηναγόρα και αυτός βοήθησε στο να γίνει μια συμμαχία Ορθοδόξων χωρών κατά των Σοβιετικών του Πατριαρχείου Μόσχας, αξιοποιήστε μας και τώρα. Προσέξτε τι λέει ο Δόκτωρ Αλέξανδρος Κύρου, που είναι καθηγητής της ιστορίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σάλεμ, που διδάσκει περί Βαλκανίων, Βυζαντίου και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής το 2014. Το έχω αναλύσει όλο αυτό σε ειδικό άρθρο, το οποίο βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα της Κατανήξεως ανεκτημένο, και λέει τα εξής, σας διαβάζω κάτι χαρακτηριστικό. Είναι αξιοσημείωτο ότι μερικά από τα ίδια αυτά θέματα που είχαν γίνει τότε επί Τρούμαν, όταν μπήκε ο Αθηναγόρας από τους Αμερικανούς ως Πατριάρχης,
Μερικά από τα ίδια αυτά θέματα στο σημερινό μεταψυχροπολεμικό τοπίο, τώρα όμως σε διαφορετικές και πολυπλοκότερες ενσαρκώσεις, συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Ρωσία. Δηλαδή, όπως τότε επί Τρούμαν και Αθηναγόρα υπήρχε η σοβιετική τάση για επέκταση και τώρα έχουμε μια ρωσική τάση για επέκταση. Έτσι, τα ίδια θέματα. Μολονότι φαίνεται ότι μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αποτελεί ψευδέστηση περισσότερο τώρα παρά ποτέ, όμως αυτή η φαινομενικώς μη χειραγωγήσιμη κατάσταση θα μπορούσε να εξομαλυνθεί αν η Ουάσιγκτον ήταν πρόθυμη να αναγνωρίσει για μια ακόμη φορά τον σημαίνοντα διεθνή και επικοδομητικό ηθικό ρόλο που το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έχει διαδραματίσει στο παρελθόν και θα μπορούσε να διαδραματίσει και στο μέλλον αν ήταν ελεύθερο από τον τουρκικό διωγμό. Δηλαδή μας λέει ο κύριος Κύρου στους Αμερικανούς που τον ακούν και διαβάζουν το άρθρο αυτό στα αμερικανικά μέσα και στις ιστοσελίδες ότι βοηθήστε το Πατριαρχείο, χαλαρώστε τον τουρκικό διωγμό και το Πατριαρχείο θα σας βοηθήσει όπως επί Αθηναγόρου να αντιμετωπίσετε το Πατριαρχείο της Μόσχας. Αυτό τι άλλο είναι παρά εργαλειοποίηση? Και είναι το μοναδικό? Όχι. Εδώ έχουμε την πολύ ωραία μελέτη του κυρίου Παύλου Σεραφείμ. Παύλος είναι το μικρό όνομα και Σεραφείμ το επίθετο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην δίνη του ψυχρού πολέμου. Η εκλογή του Πατριάρχου Αθηναγόρα. Αυτό το είχα παρουσιάσει και στην ομιλία που έκανα περί του Πατριάρχου Αθηναγόρα ως μασόνου. Θα τη βρείτε και αυτή βέβαια. Είναι διδακτορική διατριβή. Είναι διδακτορική διατριβή. Έχει εκδοθεί ως βιβλίο της εκδόσης Μπαρμπουνάκη το 2017. Εξαιρετικό βιβλίο. Φοβερό για όλο το παρασκήνιο της επιβεβλημένης, της βίαιης εξώσεως του κανονικού Πατριάρχου Μαξίμου του Πέμπτου από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως επειδή ο άνθρωπος δεν είχε ρωσοφοβία και της επιβεβλημένης καθιερώσεως και ενθρονήσεως του μασόνου, δεν γίνεται ο λόγος περί μασονίας βέβαια, του μασόνου Αθηναγόρου από την αμερικανική μυστική διπλωματία σε συνεργασία με την ελληνική και την τουρκική. Αξιοσημείωτα όλα όσα γράφονται. Αυτό που κρατάω όμως είναι εδώ τώρα για σας μόνο και με αυτό τελειώνω. Αυτά που γράφει στο τέλος, ο προλογίζοντα βιβλίο κύριος Ηλίας Κουσκουβέλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων κτλ. Του ΠΑΜΑΚ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώην Πρίτανης Πανεπιστημίου ΠΑΜΑΚ. Ναι. Τέλος, το βιβλίο έρχεται σε μια ενδιαφέρουσα και ίσως κρίσιμη ακόμη μια φορά για το Πατριαρχείο περίοδο, κατά την οποία περίοδο η ομόδοξη μεγάλη δύναμη της περιοχής, η Ρωσία, συνεπής προς την αναθεωρητική της πολιτική με βάση τα αυτοκρατορικά και πανσλαβικά συμφέροντά της, μόνιμη εποδός. Οι Ρώσοι είναι οι κακοί γιατί είναι επεκτατικοί. Οι Αμερικανοί δεν είναι επεκτατικοί, ποτέ. Μόνο οι Ρώσοι. Συνεχίζει να το υποσκάπτει. Η μεγάλη δύναμη της Ρωσίας υποσκάπτει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βέβαια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωρίζει την πολιτική για πάνω από 17 αιώνες, χρόνο πολύ μεγαλύτερο από κάθε σύγχρονη μεγάλη δύναμη. Ωστόσο, θα είναι χρήσιμο οι πολίτες, οι μελετητές, αλλά και οι εφαρμοστές της διεθνούς πολιτικής στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Δύση, να ξαναβάλουν στις αναλύσεις τους την πνευματική αλλά και την πολιτική σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει η εξαιρετική, πλήρης και ερευνητικά πρωτογενής μελέτη του Παύλου Σεραφείμ, κατεύθυνση της οποίας τα αποτελέσματα μόνο ωφέλιμα θα είναι. Κι άλλος λοιπόν, Έλλην αναλυτής δυτικόφιλος, ο οποίος τονίζει και αυτός την πολιτική σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τα πρότυπα της υποδουλώσεως του Φαναρίου στην Αμερικανική πολιτική κατά των Ρώσων επί Αθηναγόρου. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ένα δόγμα της Εκκλησίας περί μοναρχίας του Πατρός στην Αγία Τριάδα μεγαλοποιήθηκε, έφυγε από τον αρχικό του προορισμό που ήταν να πολεμήσει τους Λατίνους και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε υπέρ του Λατινισμού για να φτιάξουμε έναν κατά τα πρότυπα του Θεού Πατρός προκαθήμενο Πάπα στην Ανατολική Εκκλησία, ώστε όλη η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία να καθοδηγείται από έναν Πάπα ο οποίος ήταν υποτεταγμένος στους Αμερικανούς. Αυτό ήταν το θέμα μας σήμερα. Πολύπλοκο και εκτενές και σας ευχαριστώ.
Ναι, ναι, θα ήθελα για το εξόριστο Ιωακήμ Τρίτου στο Μεγαλοπόταμο Αγίου Όρους. Εκεί θεωρείται από πολλούς πατέρες σαν καταπιεσμένος εξόριστος. Έτσι λέω εγώ, μερικά μου λόγια. Και μάλιστα δεν είναι άγιος βέβαια, αλλά θα έπρεπε να αγιοποιηθεί τώρα, έτσι όπως το βλέπουν αυτοί οι πατέρες. Βέβαια εδώ έχω μάθει εγώ την αλήθεια. Οι πατέρες, πολλοί πατέρες, δεν το ξέρω τι τους είπα. Ήθελα να πείτε πάνω σε αυτό πώς έγινε και πώς εξορίστηκε, νομίζω το 1903, αν καλά. Κύριε Γρηγόρη, να σας πω για τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, που ίσως δεν ήταν ο πρώτος, αλλά ήταν ο πρώτος επιφανής μασόνος Οικουμενικός Πατριάρχης. Έχω κάνει ειδική ομιλία που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Ξέρω ότι δεν έχετε εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όπου είναι αποδεδειγμένη η μασονική του ιδιότητα. Καταρχάς, στην πρώτη του πατριαρχία, στη δεκαετία του 1880, χτίστηκε μεγάλη του γένους σχολή. Και πάνω στον πύργο που δεσπόζει τη μεγάλη του γένους σχολή υπάρχει ένα θωράκιο του αρχιτέκτονος της σχολής Κωνσταντίνου Δημάδη με το έμβλημα της Μασονίας, τρίγωνος και διαβήτη. Στο πιο επιφανές εκπαιδευτικό ίδρυμα λοιπόν της Κωνσταντινούπολης και του ελληνισμού της Ρωμιοσύνης, επί Ιωακήμ του Τρίτου, τοποθετείται το μασονικό έμβλημα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η Μασονία έλυνε και έδαινε στην Κωνσταντινούπολη τις δεκαετίες εκείνες και τις μετέπειτα μέχρι τον ξεριζωμό του ελληνισμού. Το πρώτο εκκλησιαστικό πραξικόπημα που έγινε για να μπει ο Μασόνος Πατριάρχης, δηλαδή και επί Αθαναγόρο έγινε και επί μελετή ο Μεταξάκη, και ο Μεταξάκης μπήκε από τα μασονικά οργανωμένα συμφέροντα, τα βενιζελικά και των αξιωματικών της Εθνικής Αμήνης και των ΣΤΟΝ που δραστηριοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη το 1921, αλλά το πρώτο μασονικό πραξικόπημα για να μπει Μασόνος Οικουμενικός Πατριάρχης έγινε τότε, το 1898 νομίζω, όταν εξώστηκε χωρίς καμία αιτία ο τότε Πατριάρχης, νομίζω ήταν ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, αλλά μπορεί να ασφάλω γιατί δεν το είδα πρόσφατα, χωρίς καμία αιτία, επειδή απέκτησαν οι Ιωακημικοί επίσκοποι στη Σύνοδο πλειοψηφία, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα πάνε και του λένε, ξέρετε, σας ρίχνουμε. Χωρίς καμία αιτία. Ρίξαν τον Πατριάρχη που ήταν στη δεκαετία του 1890, για λίγα χρόνια, 4-5 χρόνια, και φέρνουν από το Άγιον Όρος τον Ιωακήμ και τον ξαναβάζουν Πατριάρχη. Και τι κάνει αμέσως ο Ιωακήμ ο Τρίτος, το οποίο αποδεικνύει την τάση του αυτή την φιλομασονική. Κάνει την εγκύκλιο με την οποία αρχίζει τον Ορθόδοξο Οικουμενισμό, τη γνωστή εγκύκλιο του 1902, με την οποία προτείνει την προσέγγιση της Ορθοδοξίας προς τις δυτικές ομολογίες και τις οποίες ονομάζει αναδενδράδες, δηλαδή αρχίζει η θεωρία των κλάδων, ότι αυτή δεν είναι αποκομμένα κλίματα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αλλά αυτή είναι κλαδιά του κορμού της χριστιανοσύνης. Και εμείς είμαστε ένα κλαδί και αυτή είναι ένα κλαδί, όλοι είμαστε αναδενδράδες. Και βέβαια σταμάτησε αυτό τότε, αλλά προωθήθηκε επί του άλλου, μετά από 20 χρόνια, μεγάλου μασόνου Οικουμενικού Πατριάρχου, του Μελετίου Μεταξάκη. Ξέρω ότι τον σέβονται πολύ στο Άγιον Όρος τον Ιωακήμ τον Τρίτο, αλλά μια βιογραφία του που έχει γραφτεί και μάλιστα με αγιορετική συνδρομή πριν 10 χρόνια, ήμουν μάλιστα στο Άγιον Όρος πριν 12 χρόνια όταν κάναν και μνημόσυνο στο κελί του Μιλοποτάμου κτλ. Αυτή η βιογραφία τονίζει ακριβώς τον οικουμενισμό του, οικουμενισμό ο οποίος επενέθηκε. Και μάλιστα λέγεται ότι και αυτός, όπως αργότερα και ο Μεταξάκης, ήταν υπέρ της συντιμήσεως των ακολουθιών, υπέρ της μειώσεως των μοναστηριακών ιδρυμάτων, υπέρ της προσεγγίσεως προς τους ετεροδόξους, όλο το οικουμενιστικό πακέτο και φιλομασονικό πακέτο. Δυστυχώς για τον Ιωακήμ τον Τρίτο. Ο σεβασμός των Αγιορείτων προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν οφείλεται στο ότι ήταν εξόριστος και διωγμένος. Έγινε μία αλλαξοπατριαρχία. Και αλλαξοπατριαρχίες γινόταν πολύ συχνά. Ήταν διενέξεις ανάμεσα στους υποψηφίους πατριάρχες. Και επειδή όπως ανέφερε ο πατήρ Σεραφείμ, το 1895 εξεδόθη αυτή η σφόδρα αντιπατική
εγκύκλειος, η τελευταία αντιπαπική, ενέργεια το 1895, υπήρξαν διεργασίες οικουμενιστών φιλοπαπικών ανάμεσα στους οποίους και ο Ιωακήμ, να επανέλθει ο Ιωακήμ. Επομένως η παρουσία του Πατριάρχου στο Άγιον Όρος δεν οφειλόταν γιατί τον εξόρισε στο Άγιον Όρος, απλώς πήγε να ησυχάσει. Δηλαδή απέτυχε να εκλεγεί Πατριάρχης και πήγε στο Άγιον Όρος ένα κελί εκεί να ησυχάσει και απείλαβε μάλιστα και τις εκτιμήσεις των μοναχών, οι οποίοι τότε δεν ξέρανε για οικουμενισμό κτλ. Σου λέει ένας Πατριάρχης είναι εδώ, να τον σεβαστούμε, να πάμε να τον δούμε. Και τον αγαπούσαν και τον τιμούσαν ως Πατριάρχη, αγνοώντας ότι ο Ιωακήμ ο Τρίτος είχε αρχίσει ήδη τον οικουμενισμό. Γιατί όντως από τον Ιωακήμ τον Τρίτο άρχισε ο οικουμενισμός με την εγκύκλιο του 1902. Αυτή είναι η εξωτερική. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θα πω μπορεί να μην είναι και πολύ έξυπνο, αλλά θα γυρίσω λίγο στην Αγία Τριάδα. Όταν λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεήσομαι», είναι σαν να απευθυνόμαστε στην Αγία Τριάδα ή μόνο στον Κύριο? Κοιτάξτε, στον Κύριο απευθυνόμαστε. Αλλά επειδή η χάρη του Κυρίου είναι χάρη όλη τη Αγία Τριάδο, ουσιαστικά η κοινωνία μα με τη χάρη του Κυρίου είναι κοινωνία και μετά τον Πετρό και του Αγίου Πνεύματο. Δεν υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις ημών με ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όταν δοξάζεται ο Υιός και δοξάζεται ο Υιός για τις ευχές αυτής, γιατί αναγνωρίζεται ως Κύριος και βέβαια αναγνωρίζεται και η ενότηση των δύο φύσεων, όταν το Κύριος αναφέρεται στη Θεία Φύση, το Ιησούς αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση, το Χριστός αναφέρεται στην Ένωση Αφωτέρων. Έχουμε λοιπόν όλη την Χριστολογία ουσιαστικά, μέσα σε λίγες λέξεις, και με τη δοξολογία αυτή ουσιαστικά δοξαζομένου του Υιού δοξάζεται και όλη η Αγία Τριάδα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι, ας το πούμε, τομότατοι διαχωρισμοί. Και βέβαια, όπως είπαμε, ο αγιασμός έρχεται από Πατρός διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Και εν Αγίω Πνεύματι γνωρίζουμε πραγματικά τον Χριστό. Τον Χριστό δεν το γνωρίζουμε συναισθηματικά ή διανοητικά ή ιδεολογικά, το γνωρίζουμε βιώνοντας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα, ουσιαστικά οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είναι ενέργειες όλης της Αγίας Τριάδος. Οπότε, έτσι γίνεται. Και αφινόμαστε στην Αγία Τριάδα. Βέβαια υπάρχουν και... Και η λέξη Κύριος, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Κύριος είναι του Θεού, της Αγίας Τριάδος, συνολικά. Οι καλόγεροι βέβαια στον κανόνα μας, τουλάχιστον στη Μονή της Μετανοίας μου, τις Κυριακές έχουμε ένα κουμποσχήνι προς την Αγία Τριάδα. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πράγμα που δεν γίνεται καθημερινά, γιατί έτσι μας παραδόθηκε από τους Αγίους. Η μονολόγηση ευχή μας παραδόθηκε προς τον Χριστό, γιατί μέσω αυτού είναι η σωτηρία. Αυτός ενυνθρώπισε. Αλλά, ναι, όπως είπαμε, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Είναι σαν να παραδεχόμαστε αλλιώς ότι υπάρχει ξεχωριστή ενέργεια μέσα στην ιστορία και μέσα στην Εκκλησία των τριών προσώπων, σαν να έχουμε άλλη ευλογία από τον Πατέρα, άλλη ευλογία από τον Υιό και άλλη από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι. Αυτή η ευλογία είναι αδιαχώριστη. Η ευλογία που έρχεται από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι κοινή και των τριών. Και γνωρίζουμε και τους τρεις δια της αυτής χάριτος. Όταν μαθαίναμε λατινικά, τα παλιά χρόνια μαθαίναμε λατινικά. Όταν λοιπόν μαθαίναμε λατινικά, αυτή η κοινή ενέργεια των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, ακόμη και μέσω ενός από τα τρία πρόσωπα, ενεργούν και τα τρία πρόσωπα. Να το πω στα λατινικά. Omnia ad extra sunt communia. Όλα τα προς τα έξω της Αγίας Τριάδος είναι κοινές ενέργειες. Είναι κοινές. Επομένως και αυτό είναι προς την Αγία Τριάδα για να ενεργήσει από κοινού. Να ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Σεραφή. Εγώ ένιωσα σήμερα πραγματικά από τη μία μια διπλή αίσθηση. Από τη μία να φουτάω έτσι μέσα στην ευωδία
της Ορθόδοξης Ρωμανικής, απ' την άλλη όμως ένιωσα τη δυσοφία της αιρέσεως που δυστυχώς έχει κατακλείσει με τον γαθυρό του λόγου ο πατήρας μας τα παρουσίασε έτσι τόσο ας πούμε αποκαλυπτικά και είναι να λυπάται κανείς ας πούμε για την κατάσταση, για την κατάρτια της κάποιο προσώπο να πούμε βέβαια με τις εκκλησίες, αλλά έχω αυτή την αίσθηση από την μία την ευωδία και από την άλλη την δυσοδία. Δημήτρη, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και όπως είπα, είναι αυτά τα, πώς τα λέμε, τα διπλά σταθμά, έτσι, τα διπλά standards που λέμε. Από τη μια πλευρά να πολεμούμε τον χιλιασμό των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και από την άλλη να έχουμε Ορθόδοξο Μητροπολίτη, ο οποίος λέει τα ίδια πράγματα ουσιαστικά. Και επειδή μας συμφέρει η εκκλησιολογία του που προσπαθεί να αναδείξει έναν παπισμό μέσα στην Εκκλησία που ευνοεί την νέα τάξη πραγμάτων, διότι όπως είπαμε, μέσω του ενός Πατριάρχου Βαρθολομαίου μπορούν οι Αμερικανοί να κάνουν στην Ορθοδοξία ό,τι θέλουν και οι Μασόνοι και οι Οικουμενιστές και οι Νεοταξίτες. Και επειδή εξυπηρετεί αυτή τη σκοπιμότητα και αυτή τη στοχοθεσία, παραβλέπουμε όλα τα άλλα. Και ενώ τονίστηκε όχι από εμάς, δηλαδή μαθητές του Ζιζιούλα, όπως είναι ο πατήρ Νικόλαος ο Λοδοβίκος, νομίζω και ο πατήρ Μπαθρέλος επίσης, και αυτός νομίζω μετέσχε αυτή τη σχολή περί των προσωπικών και υπαρξιακών αναζητήσεων, παρά τα αυτά και οι ίδιοι επικρίνουν τον Ζιζιούλα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή έχουμε τόσο σοβαρή. Δεν μιλάμε τώρα για οικουμενισμό και εκκλησιολογία. Αρνείται ο άνθρωπος ουσιαστικά το συνάναρχον του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και δεν συνέβη τίποτα. Και εμείς μετά οι οποίοι κάνουμε διακοπή κοινωνίας με αυτούς είμαστε παρεκκλησιαστικοί και εξοεκκλησιαστικοί και αυτοί που έχουν κοινωνία είναι εντάξει, μια χαρά δεν συμβαίνει τίποτε. Μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Είναι φοβερή κατάσταση. Και είναι. Το είπα τότε και στο συνέδριο και το είπα και λίγο με τρόπο ας πούμε τραχή. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά ο Ιωάννης σε ιερατικές του συνάξεις, εγώ δεν πήγαινα σε ιερατικές συνάξεις, μια-δυο φορές πήγα σε συνέδρια, είπε στους ιερείς του Λαγκαδά και στους πρεσβυτέρους ότι δεν υπάρχει οικουμενισμός. Πού τον είδατε λέει τον οικουμενισμό? Δεν υπάρχει, είναι πράγμα λέει νοητό. Δηλαδή ήθελε να πει ότι είναι στη φαντασία κάποιων. Μα όταν έχεις αποφάσει της Εκκλησίας τόσο φανερά να λένε ότι ανώτατος δεσμός είναι η Οικουμενική Σύνοδος και μετά από λίγα χρόνια έρχονται αυτοί και εκ του μηδενός φτιάχνουν νέα εκκλησιολογία βασισμένη στο τίποτε παρερμηνευόμενο στη μοναρχία και σου λένε όχι, ανώτατος δεσμός είναι ο πρώτος. Ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρώτος της Ορθοδοξίας, ο Κωνσταντινούπολεως, ώστε να τον κάνουμε και αυτόν δηλαδή δεύτερο Βατικανό. Πώς εκεί μετά αυτό το συμβιβάζουν? Αυτό είναι μια καταφανής διαφορά. Είναι φοβερό και είναι θρασίτατο. Έτσι είναι η αίρεση. Υπάρχει θρασίτης. Γιατί υπάρχει θρασίτης? Γιατί δεν υπάρχει αντίλογος. Γιατί δεν υπάρχει αποφασιστικότης. Και ευτυχώς ευχαριστώ για την αφορμή αυτή, γιατί τώρα το θυμήθηκα, ήθελα να το πω και το, δεν το είχα σημειώσει. Δεν είναι μόνο ο Ζιζιούλας ο οποίος αρνείται την Αγία Τριάδα. Ο Ζιζιούλας ο οποίος, εν παρενθέσει να πω, ότι διατύπωσε μια θέση για την οποία επικρίθηκε από τον καθηγητή Μέγα Φαράντο στις στήλες του Ορθοδόξου Τύπου το 1993, αν θυμάμαι καλά. Ο Ζιζιούλας τι είπε? Είπε ότι είναι καλύτερα που ο άνθρωπος έπεσε από τον Παράδεισο αξιοποιώντας την ελευθερία του παρά αν είχε μείνει, κοντά στο Θεό με υπακοή. Αυτή η θέση βρίσκεται, πώς να το πω, verbatim, δηλαδή βρίσκεται αυτοκόλλητη σε μασονικά πράγματα που λένε ότι ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος και πρόσωπο διά της ανυπακοής, διότι αλλιώς θα είχε παραμείνει κτίνος. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν είχε αποστατήσει από το Θεό, θα ήταν κτίνος. Καταλάβατε? Και αυτή την μασονική θέση την επαναλαμβάνει ο Ζιζιούλας σχεδόν αυτολεξή. Τυχαίο. Αλλά δεν είναι ο μόνος που αρνήθηκε την Αγία Τριάδα. Ο Αμερικής Ιάκωβος, ο οποίος είχε και αυτός ουσιαστικά ενεργοποιηθεί υπέρ της μασονίας, διότι σε υπόμνημά του επίσημα δημοσιευμένο το 1970 παρακαλούσε το Φανάρι να πάρει θέση για τη μασονία, προφανώς υπέρ, δεν το λέει, αλλά εννοεί ότι είναι υπέρ, διότι όπως είπε όλοι οι ομογενείς μας εδώ είναι μασόνοι στην Αμερική, αρνήθηκε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Έχω αγοράσει το άρθρο από την ιστοσελίδα της Αμερικανικής Εφημερίδος πριν 10 χρόνια, νομίζω είναι η New York Post ή η Washington Post, δεν θυμάμαι, η New York Times, και λέει ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος στο χριστιανισμό είναι παρέμβλητο και πρέπει να το αφήσουμε, διότι δεν το κατανοούν οι νέοι μας. Να προχωρήσουμε δηλαδή προς μία μονοπρόσωπη μονοθεία που είναι
πιο αποδεκτή από όλους. Έτσι είναι πιο εύκολο να πιστέψει ο άνθρωπος ότι υπάρχει ένας Θεός ως ένα πρόσωπο, μοναρχιανισμός, παρά Αγία Τριάδα, η οποία δεν κατανοείται λογικά. Και αυτοί οι άνθρωποι αυρόχισποσοι. Και ο Ιάκωβος, ποιος ζητούν. Διαμαρτυρήθηκε για τον Ιάκωβο, ναι, ναι. Διαμαρτυρήθηκε το Άγιο Όρος. Ναι. Τότε Πατριάρχη Αθηναγόρα και έγραψαν επιστολές πολλές, αλλά έμενε στο απειρόβλητο ο Ιάκωβος. Να αρνείται αρχιεπίσκοπο το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Είναι φοβερό. Και διαμαρτύρθηκε τότε τον Ιερά, η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρος, αλλά δεν έγινε τον Ιερά. Καλώς τον αποκαλούσα και εσύ Άκο. Όταν αναφέρεται κάποια στιγμή κάποιο βιβλίο που λέει για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ναι. Κάποιος ο Άγω, τον Ειρηναίο Πολοβίτς, τότε Ιερομόναχο, θα το βρείτε στη σειρά Ανάλεκτα Βλατάδα, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Πολύ καλό. Στα γνωστά πληροφορία μου, αν δεν το βρείτε σε βιβλιοπολία εκκλησιαστικά, νομίζω ότι θα το βρείτε στην ίδια τη Μονή Βλατάδων, η οποία διατηρεί βιβλιοπολείο. Στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατρικών Μελετών, πάνω στη Μονή Βλατάδων, στο Ταπύργιο. Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Μπορείτε να παραλάβετε λίγο το όνομα του σημείου. Ναι, αμέσως. Ιερομονάχου Ειρηναίου Μπούλοβιτς. Είναι βιβλιοπολία της Μπάτσικας τώρα, σε μικρή εκκλησία. Συγγνώμη, μήπως κάνω λάθος. Μήπως είναι του Αμφιλοχείου Ράντοβιτς. Συγγνώμη. Κάνω λάθος, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Είναι στη μοναρχία, στα περίμονα. Ναι, συγγνώμη, λάθος. Διαγράψτε το, λάθος. Ιερομονάχου Αμφιλοχείου Ράντοβιτς. Εκκινήθη. Ναι. Μετέπειτα Μητροπολίτου και αυτό. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος κατά τον Άγιον Γρηγόριον των Παλαμάν. Πολύ καλό. Επίσης πολύ καλό. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος κατά τον Άγιον Γρηγόριον των Παλαμάν, Ανάλεκτα Βλατάδων, νούμερο 16. Εκδόσεις Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατρικών Μελετών, κατά λεπτομέρεια. Θεσσαλονίκη 1973. Επίσης, Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω. Δημήτρη, περίμενε λίγο. Ερετικά είναι και αυτά που είπε ο Ιδρυφόρος ως προς τις του ζήτησε να σχολιάσει την απόφαση της Κοινωνικής Συνόδου και τα σχολιάζω. Εμείς έχουμε άλλη εκκλησία. Αυτό δεν είναι αίρεση. Τι θα πει, έχει κάνει εκκλησία. Ναι. Έχουμε μυστικά, δεν είναι αυτά όλα. Που λέει και κάνει. Ένα που λέει. Και από όλο πώς και δέχτηκαν στο μάτι του Άγιον Όρος. Από τη στιγμή που τους γίνανε επιστολή φωτιά και του λένε δεν σε δεχόμαστε. Πάντα θα συμπληρώσω εγώ και θα απαντήσω. Ναι, ναι, ας απαντήσω ο πατήρ Θόδωρος γιατί το εσχολίαζε αυτό το θέμα. Αυτές τις ημέρες που βρέθηκε ο Ελπιδοφόρος εδώ μετά την επίσκεψή του που έκανε στο Άγιον Όρος του Λορνό και εκεί ήταν επιθύμητος και η Ιερά Επιστασία δεν τον εδέχθη, δηλαδή ουσιαστικώς τον εξεφτέλησε. Πολύ καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και έπρεπε και τα μοναστήρια να μην τον δέχτηκαν. Και κάποια μοναστήρια, η πλειονότητα των μοναχών πάντως αντέδρασε και δεν τον εδέχθηκε η διοίκηση. Διότι η διοίκηση είχε κάνει γράμμα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και έλεγε να του συστήσει να μην επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Αυτός παρά τα αυτά φαίνεται πως πήρε την ευλογία του Βαρθολομαίου και επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Αλλά επιστρέφοντας από το Άγιον Όρος βρέθηκε στην Αθήνα, όπου στην Αθήνα είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Συνάντηση μετά τη σύνοδο της Ιεραρχίας. Εκεί λοιπόν ερωτηθείς ο Ελπιδοφόρος για τις αποφάσεις της Ιεραρχίας και προφανώς δυσαρεστήθηκε ακόμα και διότι φραστικά η Ιεραρχία τάχθηκε εναντίον του γάμου των ομοφυλοφίλων. Είπε ότι εμείς στην Αμερική, είναι σωστό, καλά που το έθεσε, εμείς στην Αμερική έχουμε άλλη νοοτροπία, εμείς έχουμε διαφορετική εκκλησία. Έτσι, εμείς έχουμε διαφορετική εκκλησία.
Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος, ένας Επίσκοπος Ορθόδοξος, να λέει ότι εμείς δεν ανήκουμε στην καθολική, την διαχρονική Ορθόδοξη Εκκλησία που καταδικάζει την ομοφιλοφιλία. Εμείς στην Αμερική έχουμε διαφορετική Εκκλησία. Και ορθώς επισημάνθηκε και αυτό το καινούργιο ατόπιμα, το έχουν σχολιάσει πολύ. Ότι είναι αυτό, έχουμε διαφορετική Εκκλησία. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής δεν είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι Προτεσταντική, είναι Παπική. Τι θα πει ότι έχουμε διαφορετική Εκκλησία. Επιτελώς τον Αλόπατρο να προσθέσω σε αυτά. Βλέπουμε το εξής παράδοξο. Το έχω σημειώσει κάπου παρεμφετικώς μέσα στα άρθρα αυτά. Από τη μια πλευρά, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, αποδεχόμαστε έναν θεολογικό σχετικισμό, μια ρευστότητα. Και έτσι παραδεχόμαστε με το κείμενο κυρίως του Πόρτο Αλέγκρε το 2006 και δευτερευόντως με το Πουσάν το 2013 ότι όλοι μετέχουμε της Καθολικής Εκκλησίας και Προτεστάντες και Μονοφυσίτες και Ορθόδοξοι, φυσικά και Παπικοί, απλώς σε διαφορετικό βαθμό. Και μάλιστα λέμε το εξής προδοτικό εκεί στο Πουσάν, ότι ο ένας χωρίς τον άλλον δεν είμαστε η Καθολική Εκκλησία, είμαστε ημιτελείς. Προδοσία που υπογράφηκε στο Πουσάν, στο Πόρτο Αλέγκρε, συγγνώμη, της Βραζιλίας το 2006. Λοιπόν, ενώ και επικρατεί αυτός ο θεολογικός σχετικισμός ότι όλοι είμαστε κομμάτια της Καθολικής Εκκλησίας παρά τις διαφορές στην πίστη, όταν ερχόμαστε στη σχέση με τον παπισμό, εκεί κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Εκεί θέλουμε πια την απόλυτη διοικητική ταύτιση. Έχετε εσείς Πάπα, θέλουμε και εμείς. Γιατί ο απότατος σκοπός της νέας τάξης πραγμάτων είναι να μας ενώσει όλους με θεολογικό σχετικισμό, αλλά διοικητικό συγκεντρωτισμό. Πίστευε ό,τι θέλεις, αλλά δείξου έναν πρώτο. Και αφού εσύ δεχθείς τον πρώτο, μετά θα σε πάμε εμείς όπου θέλουμε. Γι' αυτό, γιατί δεν είναι μόνο σκοπός να ενωθούμε εμείς με τον παπισμό. Όποιος βλέπει πια τον οικουμενισμό ως μεμονωμένες διμερείς σχέσεις Ορθοδόξων μονοφυσικών, Ορθοδόξων τοπικών, Ορθοδόξων Προτεσταντών, κάνει λάθος, έχει ασφαλίσει, έχει μείνει σε συνάφεια χρονική 3 δεκαετιών και πίσω. Σκοπός είναι όλοι να ενωθούν. Συνεπώς, σας δεχόμαστε όλους θεολογικά, όλοι έχετε λίγο δίκιο, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες, Ορθόδοξοι, Παπικοί. Αυτό που θέλουμε όμως είναι ένας πρώτος. Και όπως οι Παπικοί έχουν πρώτο, και θα το δεχθούν και οι Προτεστάντες αυτό σιγά σιγά, έτσι και σε εσάς θέλουμε έναν πρώτο για να σας πάμε και που θέλετε. Και όταν δεν το δεχόσαστε, σας κάνουμε και διωγμό και σας καταργούμε από εκκλησία, όπως έγινε στην Ουκρανία. Αλλά επί τη ευκαιρία αυτή, και αυτό ήθελα να πω, όταν σας παρουσίασα τις μεταφράσεις τις ρωσικές του άρθρου μου αυτού, το οποίο δεν το έχω και περί πολλού, μόνο ότι έχει γίνει πολλή δουλειά, ήθελα να πω το εξής. Αγαπητοί μου, η δύναμή μας ως εκκλησίας ελληνικής, ποια είναι, είναι η θεολογία μας, μόνο αυτή. Εμείς δεν έχουμε ούτε πρωτοκαθεδρίες, ούτε δυνάμεις, ούτε εκτάσεις, ούτε πολλές επισκοπές και ενορίες, ούτε πληθυσμιακή δύναμη. Η δύναμη μας είναι ότι έχουμε πολύ ευκολότερη πρόσβαση στα πατερικά κείμενα. Και τα πατερικά κείμενα και η πατερική θεολογία είναι η ενότητά μας. Σε όλα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και Ρώσοι και Έλληνες και Σέρβοι και Ρουμάνοι και Άραβες και όλοι, όταν έχουμε βάση τους Αγίους Πατέρες. Όταν μου φέρει ο άλλος επιχείρημα βάση των Αγίων Πατέρων, δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ρώσος ή Σέρβος. Είναι σεβαστό γιατί το έχει από τους Αγίους. Και αυτό που θα πω εγώ είναι σεβαστό γιατί προέρχεται από τους Αγίους. Γιατί είναι προς τιμή των Αγίων, δηλαδή προς τιμή του Αγίου Πνεύματος και της Αγίας Τριάδος. Και αυτή είναι η βάση της ενότητός μας. Και αυτή τη βάση της ενότητός μας, ενώ εμείς έχουμε πρώτη στο λόγο ως Έλληνες, γιατί έχουμε εύκολη πρόσβαση στα πατερικά κείμενα, το προδίδουμε. Και οι προδότες του Φαναρίου θέσανε ως ενωτική δύναμη την Αμερικανική διπλωματία. Προδώσαν την ελλαδική θεολογία. Προδώσαν τις προϋποθέσεις. Προδώσαν τα θεμέλια της πνευματικής θεολογικής προεδρίας που είχαμε ως Έλληνες. Προδώσαμε τους θησαυρούς μας. Ποιος θα μας εμπιστευτεί τα ξένα αν δεν τιμάμε τα δικά μας. Γιατί τα δικά μας δεν συμφέρουν την Αμερικανική γεωπολιτική πρωτοκαθεδρία και νέα τάξη πραγμάτων. Και ό,τι πρόβλημα έχουμε με τους Ορθοδόξους είναι οικογενειακό. Είναι οταξίτες, είναι διάβολοι και είναι εχθροί. Ευχαριστώ.
Ξερή μου πολίτης και της νύψεως πρόμαχος, μης της θεωρίας εγένου, Υιος Ιηθ και της πράξεως. Μυστία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σοι. Δόξα το φως ελάξαντι εν σοι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε Θεώσαντι, Χριστό και Αγιάσαντι.